Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα Ζωντανά και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας ενημέρωση τις επόμενες δύο ώρες για όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε 5η 29 Σεπτεμβρίου. Στις προκλητικές αιτιάσεις λίγο νωρίτερα, στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας στο Αιγαίο, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Ελλάδα, όπως είπε, παρακολουθεί συνεχώς το ρητορικό παροξισμό που φτάνει σε επίπεδο υστερίας πια από την τουρκική πλευρά, που στόχο έχει να χάσουμε ως χώρα την ψυχραιμία μας. Δεν θα συμβεί όμως αυτό, είπε ο κύριος Οικονόμου, η χώρα δεν τρομοκρατείται. Αποδομούμε τα επιχειρήματα και τις ανυπόστατες ανακρίβειες, διευρύνουμε την επιδραστική μας ισχύ και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση. Αυτά είπε μεταξύ των άλλων, απαντώντας στην ουσία και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις που νωρίτερα έγιναν από τον Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία δεν θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα όσο τα νησιά του Αιγαίου εξοπλίζονται. Ενώ η Ελλάδα, όπως είπε, εξοπλίζει τα νησιά αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, αυτός ήταν ο δικός του ισχυρισμός, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πάρουμε και εμείς τα κατάλληλα μέτρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας στο Αιγαίο, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης. Παρακολουθούμε συνεχώς, είπε, το ρητορικό παροξισμό σε επίπεδο ιστορίας πια από την τουρκική πλευρά, που στόχο έχει να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν θα συμβεί αυτό όμως, είπε, η χώρα δεν τρομοκρατείται. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε συνεχώς αυτό τον ρητορικό παροξισμό από την τουρκική πλευρά σε επίπεδο ιστερίας, νομίζω πια, που έχει προφανή στόχο να μας κάνει να πολέσουμε και την ψυχραιμία μας, αλλά να αναθεωρήσουμε και τη στρατηγική μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Η χώρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ούτε τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται. Η στρατηγική μας είναι σταθερή. Διευρύνουμε την απήχηση των απόψεών μας. Αποδομούμε τα επιχειρήματα και τις ανυπόστατες κατηγορίες και τις ανακρίβειες της απέναντι πλευράς. Διευρύνουμε την επιδραστική μας ισχύ. Και ταυτόχρονα μεριμνούμε έτσι ώστε να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Η χώρα έχει βαρύνουσα πολιτική ισχύ, η γνώμη της μετράει, οι απόψεις της δικαιώνονται. Το να επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο όταν απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλι, όταν έχει καταστρατηγήσει σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της για τις μειονότητες στη συνθήκη της Λοζάνης, όταν η ίδια δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο στο πόσο αδιέξοδη είναι αυτή τη η στρατηγική και η λογική και πόσο αδιέξοδη. Η Ελλάδα ψύχρεμα, σταθερά και ανυποχώρητα είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, που έχει την ικανότητα και στο διπλωματικό πεδίο αλλά και στο πεδίο να αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε πρόκληση. Κύριε εκπρόσωπε, με βάση αυτά τα οποία μόλις μας είπατε, τι περιμένει η Ελλάδα από την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο Κορυφής και με ποια στρατηγική θα προσέλθει αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά? Πάντοτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημερώνει τους συνομιλητές του σε όλα τα φόρα, είτε αυτό αφορά τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, για τις προκλήσεις της Τουρκίας, για τα προβλήματα που δημιουργεί στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, είναι σαφές ότι θα υπάρξουν, ήδη υπάρχουν, δηλώσεις αποδοκιμασίας προς αυτή την απαράδεκτη, αποσταθεροποιητική και προκλητική σε βάρος της χώρας μας στρατηγική της Τουρκίας. Τη σκητάλη πάντως των προκλήσεων εναντίον της Ελλάδας πήρε νωρίτερα από τον πρόεδρο του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Σαμπάχ, η μεταφορά αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων στα αποστρατικοποιημένα νησιά της Λέσβου και της Σάμου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι αντιδράσεις μας απέναντι στις ελληνικές προκλήσεις θα είναι συνεχείς. Θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα όσο η Ελλάδα στρατικοποιεί τα νησιά, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Τώρα σε άλλα θέματα, την επιλογή και το όραμα της κυβέρνησης να επενδύσει και να προωθήσει ένα ψηφιακό άλμα στη χώρα μας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και τη στήριξη και ανάπτυξη της οικονομίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι στην εκδήλωση για την παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων της Google στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις σε τομείς αιχμής είναι σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, όχι μόνο επειδή δημιουργούν εθνικό πλούτο και αναστέλουν τη φυγή των νέων, αλλά γιατί κινητοποιούν και εξυγχρονίζουν την επιχειρηματική δράση. Να δούμε και αυτό το βίντεο.
την επιλογή και το όραμα της κυβέρνησης να επενδύσει και να προωθήσει ένα ψηφιακό έλμα στη χώρα μας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και τη στήριξη για ανάπτυξη της οικονομίας. Επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το μεσημέρι σήμερα στην εκδήλωση για την παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων της Google στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε την Google για τη συμβολή της στην αναπτυξιακή τροχιά της πατρίδας μας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπως είπε, τα τελευταία 15 χρόνια. Dear Adair, thank you for your kind words, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά την Google, αγαπητή Peggy, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όμως κυρίως για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια των διαδοχικών κρίσεων. Γιατί είναι αλήθεια πως αυτά τα 15 χρόνια η Google όχι απλά έμεινε στη χώρα μας σε δύσκολες στιγμές, αλλά ενίσχυσε και την παρουσία της. Κατέγραψε έτσι την δικιά της συμβολή στην αναπτυξιακή τροχιά της πατρίδας μας. Μία τροχιά που παραμένει σταθερά ανωδική παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Δεν θα σας κουράσω με αριθμούς, αρκεί να δει κανείς τις στάσεις όλων των σχετικών δικτών. Διότι πίσω από τις πραγματικές δυσκολίες της συγκυρίας, τις υψηλές τιμές στα καύσιμα, της ακρίβειας, τους μισθούς που στη χώρα μας ακόμα παραμένουν χαμηλοί, κρύβονται μια σειρά από αισιόδοξα δεδομένα. Ο ρυθμός ενίσχυσης του ΑΕΠ ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η έκρηξη των επενδύσεων και το ρεκόρ των εθνικών εξαγωγών είναι μία πραγματικότητα. Η μείωση της ανεργίας είναι η πιο δυναμική στην πατρίδα μας. Νέοι συμπολίτες μας που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης επιλέγουν και πάλι να επιστρέψουν και να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας ανάταξης της Ελλάδος. Και βέβαια, η πολιτεία εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως το έκανε στη διάρκεια της διετούς πανδημίας, έτσι και τώρα, εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς και διαρκούς ενεργειακής κρίσης και κρίσης ακρίβειας. Έλατε τώρα σε αυτό το σημείο μαζί να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.
Και πάμε αναλυτικά να ξεκινήσουμε να δούμε ό,τι συμβαίνει παντού στη Θεσσαλία, ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, ξεκινώντας με τη Λάρισα και καλωσορίζοντας μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με την δίκη που είναι σε εξέλιξη μετά από αναβολή, τα λέμε και τις τελευταίες ημέρες, και αφορά στην κακοποίηση παιδιών από τους ίδιους τους γονείς τους. Τα παιδιά έχουν καταγγείλει κακοποίηση. Χθες λέγαμε ότι είχαμε και την ιατροδικαστική εξέταση που βεβαίωσε ότι σημάδια στο σώμα της μίας από τις αδελφές είναι προϊόν βίας. Έτσι, κακώσεις μάλιστα επικίνδυνων σωματικών βλαβών βρήκε ο κ. Σκλαβαρίτης, ο ιατροδικαστής, όταν έκανε έρευνα. Εδώ είναι τα πλάνα πριν από λίγη ώρα που καταγράψαμε Βάσο και είναι οι δύο γονείς. Όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο πατέρας εκπαιδευτικός, ο οποίος διδάσκει στο σχολείο της πόλης. Βέβαια, είχαν κριθεί τις τελευταίες ημέρες προφυλακιστέοι μετά τις καταγγελίες των δύο κοριτσιών, ότι τις είχε κλειδώσει η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού, ενώ έπειτα κατήγγειλαν και τον πατέρα για εξύβριση αλλά και για βιοπραγία. Αυτή την ώρα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη, είναι σε εξέλιξη και μάλιστα μάθαμε Βάσο ότι έγινε δεκτό το αίτημα από την δικηγόρο της οικογένειας, δηλαδή της μητέρας και του πατέρα, να γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί υπάρχει και ανήλικο παιδί στην οικογένεια και έτσι θέλουν να προστατεύσουν, γιατί ήδη πήρε πολύ μεγάλη έκταση, είπαν το θέμα, και θέλησαν αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν με τη δίκη να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Έγινε δεκτό το αίτημα, άρα λοιπόν ξεκίνησε η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Να σημειωθεί λοιπόν ότι έχουμε από τη μεριά των γονέων έχουν κληθεί δύο μάρτυρες, ενώ από την πλευρά των κοριτσιών τρεις μάρτυρες, εκ των οποίων η μία είναι η μικρότερη κόρη μάλιστα της οικογένειας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση δύσκολη, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Από και οι δύο θέλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και οι δύο πλευρές εννοώ, και οι κόρες να πούν ότι δέχονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα βία από τους γονείς. Γι' αυτό και έγινε και η ιατροδικαστική έρευνα με τον κύριο Κραβαρίτη, που βρέθηκαν, όπως είπαμε, κακώσεις επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Με τους δύο γονείς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, να οδηγούνται έτσι με την αυτόφορη, όπως πούμε, διαδικασία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ξεκίνησε η δίκη, ενώ να πούμε ότι υπήρξε και ένα αίτημα της τελευταίας στιγμής που ζήτησαν να βάσουν να τα βρουν, έτσι να γίνει μια ποινική δίκη, να τα βρουν δηλαδή, να υπάρξει μια διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών και να τα βρουν χωρίς να γίνει η δίκη. Ωστόσο, το δικαστήριο το απέριψε, γιατί είπαν ότι αυτό το αίτημα θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Άρα λοιπόν η δίκη ξεκίνησε, όπως είπαμε, και κλεισμένη των θυρών. Άρα αναμένουμε, Βάσο, όπως καταλαβαίνεις, να ολοκληρωθεί, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Στο πλευρό των κοριτσιών, τώρα να πούμε ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι φεμινίστρες, όπως δηλώνουν, και βρίσκονται στο πλευρό των κοριτσιών για να βοηθήσουν, να στηρίξουν έτσι τον δικαστικό τους αγώνα, όπως οι ίδιες είπαν. Μάλιστα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Και ενδεχομένως στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 θα έχουμε αναλυτικό το ρεπορτάζ, το πώς θα εξελιχθεί αυτή η πραγματικά έτσι δύσκολη υπόθεση και για τους δικαστές, φανταζόμαστε. Μια υπάρχει ανήλικο είναι μια παιδί. Οικογένεια χωρισμένη στα δύο σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν οι σοβαρότατες καταγγελίες για βία και λέμε και από χθες ότι υπάρχει αυτό που ο ιατροδικαστής ο ίδιος έκρινε, ότι είναι σημάδια κακοποίησης. Κακώσεις επικίνδυνων σωματικών βλαβών, όπως το είπε χαρακτηριστικά, που σημαίνει ότι υπήρξε, σύμφωνα με τα όσα είδε ο ίδιος, κακοποίηση, υπήρχε χτύπημα στο χέρι, έτσι, στην μεγαλύτερη κόρη, που να πούμε ότι έχει προσωρινά και την επιμέλεια των άλλων δύο παιδιών, γιατί είναι 17 χρονών η αδελφή της και μικρότερο παιδί παιδάκι έτσι στην οικογένεια 14 ετών. Και άρα λοιπόν παιδί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη, με τι άλλο, έτσι, με κοινωνικές προεκτάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Σοφία μου, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στον εκπαιδευτικό χώρο και πάμε στις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους καθηγητές για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την λειτουργία του έκτου λυκείου. Τι το οποίο έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο ρεπορτάζ και εσύ ίδια, λες, δεν είναι δυνατόν να ξεκινά το σχολείο. Το μισοτελειωμένο κτίριο. Τώρα εδώ γίνονται και πολλά ερωτήματα, τα οποία τα θέτουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι λένε, ο σεισμός δεν έγινε χθες.
έγινε έτσι πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Άρα γιατί λένε την προηγούμενη σχολική χρονιά έκαναν υπηρεσίες ότι μπορούσαν να λειτουργήσει το σχολείο, να είναι τα παιδιά και ξαφνικά το καλοκαίρι 3 μήνες το έκλεισαν προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και ότι υπήρχε πρόβλημα στατικότητα στο κτίριο. Δηλαδή τα παιδιά ένα χρόνο έκαναν στο σχολείο μάθημα ενώ υπήρχε πρόβλημα σοβαρό στατικότητας, λένε οι εκπαιδευτικοί και ζητούν και απαντήσεις φυσικά από τους ειδικούς. Από την άλλη, όπως καταγγέλουν Βάσο, δυστυχώς υπάρχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα σε αίθουσες που δεν αερίζονται σωστά, όπως οι ίδιοι λένε. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς χρειάζονται να μετακινούνται σε 2 και 3 σχολεία προκειμένου να κάνουν μάθημα. Ναι, γιατί θυμίζουμε, Σοφία, ότι οι μαθητές έχουν μοιραστεί σε άλλους χώρους. Έχουν σε 3 διαφορετικούς χώρους. Μεταξύ αυτών είναι, είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σε άλλα σχολεία, στο γυμνάσιο το 6ο, σε χώρους του πρώην ΤΕΗ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι σε ένα κτίριο όλοι οι μαθητές για να κάνουν μάθημα. Μοιράστηκαν με σοβαρά προβλήματα όπως καταγγέλουν οι ίδιοι και ζητούν και απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά το σεισμό λειτουργούσε το σχολείο ενώ υπήρχε πρόβλημα στατικότητας. Γιατί αυτό, είπαν και έτσι έκλεισε το σχολείο για αυτούς τους μήνες. Μάλλον ήταν έτσι και κλειστά λόγω του καλοκαιριού, αλλά παραμένει ακόμη κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία νέα, τέλειο Οκτώβρη πιθανολογείται θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Μάλιστα. Θα πάρει τόσο χρόνο ακόμα, ένα μήνα. Πάει και Σεπτέμβριο, πάει ο πρώτος μήνας. Έτσι και αλλιώς, Βάσο, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σχεδόν ακόμη ένα μήνα, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί. Μάλιστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με τον καθημερινό γολγοθά καθηγητών και μαθητών για τη λειτουργία του 6ου Λυκείου, που βγήκε κατάλληλο μετά από το σεισμό και άρχιζε επισκευή, και πρέπει τώρα να μετακινούνται μαθητές και εκπαιδευτικοί σε άλλες σχολικές μονάδες. Έχουμε ένα πρόβλημα με το 6ο Λυκείο, γνωστό το πρόβλημα αυτό. Το τραγικό σε αυτήν την υπόθεση είναι και υπάρχουν φοβερές ευθύνες και στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση για το συγκεκριμένο πράγμα που συνέβη εκεί. Πρόκειται για ένα σχολείο που λειτουργούσε ένα χρόνο προφανώς με προβλήματα στατικότητας, αυτό αποδείχθηκε. Δηλαδή είχε περάσει η επιτροπή μετά το σεισμό και το έβγαλε ότι μπορούσε να λειτουργεί και ξαφνικά το καλοκαίρι ανακάλυψαν, αφού λειτουργούσε ένα χρόνο, ότι είχε πρόβλημα το οποίο έπρεπε να κρατήσει το σχολείο κλειστό για περισσότερο από 3 μήνες. Είναι απαράδεκτο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δυστυχώς η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία αργούν πάρα πολύ στις αντιδράσεις τους όταν πρόκειται για σχολεία, ενώ είναι πολύ γρήγορο όταν πρόκειται να δώσουν επιδοτήσεις στο κεφάλαιο και σε διάφορους άλλους. Υπάρχουν μάλιστα καθηγητές που χρειάζεται να μετακινούνται σε πολλές σχολικές μονάδες για να κάνουν μάθημα, όπως καταγγέλει η ΕΛΜΕ. Στα σχολεία τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Στο συγκεκριμένο, οι μαθητές και οι καθηγητές αλλάζουν 3 κτίρια σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτό. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός και να μην υπάρξει αυτή η αναστάτωση. Πέρα από αυτό όμως να πω ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα σχολεία. Υπάρχουν προβλήματα με κάποια κενά, υπάρχουν προβλήματα με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς σχολεία γιατί έκανε η διοίκηση λάθος τον τρόπο τοποθέτησής τους και αυτή τη στιγμή στα σχολεία υπάρχει αναστάτωση. Δηλαδή οι καθηγητές κάνουν για ένα μήνα σε ένα σχολείο πάνε στο άλλο, με προφανή προβλήματα παιδαγωγικά για τους μαθητές. Και βέβαια στα ΕΠΑΛ υπήρχε ένα πρόβλημα μέχρι χθες, δεν είχαμε τα βιβλία χθες, μάλλον ήρθαν κάποια από τα βιβλία των τεχνικών ειδικοτήτων. Συνεχίζει δηλαδή αυτό που γίνεται πάντα, να έρχονται 1 μήνα και 2 μήνες μετά τα βιβλία στα σχολεία. Η ΕΛΜΕ ζητά να επιληθούν άμεσα τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τώρα, συνεχίζοντας έτσι ευρύτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, πάμε στο επόμενο θέμα. Καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, αναφερόμαστε στα μαθήματα που γίνονται μέσω του προγράμματος διαβίου μάθησης, εκεί που μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι επιθυμούν, άσχετα με την ηλικία τους, άσχετα με τις γνώσεις τους, οποιοδήποτε. Είναι ένα αγαπημένο θέμα δικό μου και νομίζω και πολλών ανθρώπων. Γιατί 1000 αιτήσεις, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός, 1000 αιτήσεις, 10 διαφορετικά τμήματα. Μπορεί κανείς, όπως είπες, ανεξαρτήτου ηλικίας, και η τρίτη ηλικία που δείχνει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μας είπε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να μάθει Ιταλικά, Γερμανικά, πρώτες βοήθειες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον τουρισμό, δηλαδή πολλά πράγματα που νομίζω ότι κοπτοραπτική. Πολλά ενδιαφέροντα μαθήματα που γίνονται ήδη, που ξεκίνησαν ήδη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 10 τμήματα, αλλά όπως είπε και ο κύριος Δελιγιάννης, ο Σωσμόντος Αντιδήμαρχος, όλο και πληθαίνουν αυτά τα τμήματα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τους ίδιους τους πολίτες να μπορούν τις απογευματινές ώρες να απασχολούνται, αλλά και ταυτόχρονα να μαθαίνουν πράγματα. Στο κτίριο της Σεόλου γίνονται όλα αυτά, τις απογευματινές ώρες και, όπως είπαμε, 1000 ήδη οι αιτήσεις. Ένας τεράστιος πραγματικά αριθμός. Και δεν είναι μόνο η απασχόληση, αναφερόμαστε ακόμα και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί μέσα από αυτά τα μαθήματα
να αλλάξουν και πορεία στη ζωή τους. Μπορεί να θελήσουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Βέβαια. Ποτέ δεν είναι αργά, σε όποια ηλικία και να είμαστε, για μια καινούργια αρχή. Ακόμη και βλέπουμε και πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους που τολμούν και κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, ακόμη και στην επαγγελματική ζωή τους. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους στη ζωή τους να ακολουθήσουν ενδεχομένως αυτό που ήθελαν, για πολλούς λόγους ακριβώς. Και τους δίνεται, αν θέλεις, και μια δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο τομέα. Ας πούμε, δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείχνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί πλέον τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Από μια απλή αίτηση, από μια ηλεκτρονική υπογραφή, τα πάντα πλέον ηλεκτρονικά. Δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν το διαδίκτυο, να μπορούν δηλαδή να χειριστούν ένα έξυπνο τηλέφωνο, μια εφαρμογή, να κάνουν μια αίτηση όπου θέλουν εκείνοι, αλλά και οι ξένες γλώσσες. Δηλαδή θέλουν να μάθουν ξένες γλώσσες. Κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας και συνταξιούχοι πάνε στο εξωτερικό. Θέλουν να ταξιδέψουν. Ναι, θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα και θέλουν να μιλάνε στη γλώσσα της άλλης χώρας. Ακριβώς. Λέει να καταλαβαίνουμε, να ξέρουμε πέντε πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και χίλια άτομα έχουν κάνει ήδη τις σχετικές αιτήσεις και επίσης και κοπτοραπτικοί. Ξέρεις πόσοι θέλουν έτσι να ασχοληθούν στο σπίτι, να φτιάξουν πράγματα, να απασχολούνται τον ελεύθερο τους χρόνο. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά, αν μένεις και στο σπίτι, δεν έχεις με τι να ασχοληθείς, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν ασχολείσαι με κάτι, κάνουν και τους γνωριμίες τους, κάνουν τις φιλίες τους, τις παρέες τους. Είναι ωραία, νομίζω, πολύ όλα αυτά να γίνονται. Πολύ αισιόδοξο τώρα αυτό. Και περισσότερο αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλές οι αιτήσεις. Χίλιες αιτήσεις. Εγώ αρκετά. Δεν πίστευα στα αυτιά μου, δηλαδή, πραγματικά, ότι είναι τόσες πολλές οι αιτήσεις και τόσοι πολλοί που θέλουν έτσι να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα τμήματα. Πάμε να δούμε όμως περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Ξεπέρασαν τις χίλιες οι αιτήσεις των πολιτών για συμμετοχή τους στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνσης Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάθεσης και Διαβίου Μάθησης και του Ίδρυμα Νεολαίας Διαβίου Μάθησης. Η Λάρισα συνεχίζει τις προσπάθειές της, επιμένει στον τομέα της διαβίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι απόφασή μας να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των πολιτών, το να τους δίνουμε διεξόδους, να τους δίνουμε προοπτικές. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που ήδη έχουμε ξεκινήσει και τρέχουμε και περιμένουμε και άλλες αιτήσεις για τα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Να σημειωθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 10 τμήματα στα ακόλου θεματικά αντικείμενα: Ιταλικά για τουρισμό, Κοπτική Ραπτική, Αγωγή Υγείας Πρώτες Βοήθειες, Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, Άθληση Τρίτη Ηλικία, Βασικά Γερμανικά, Βασικά Γαλλικά, Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 10 προγράμματα, προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με ξένες γλώσσες, με γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά, με αγωγή υγείας, με κοπτική γραπτική, viral, πολύ δυνατό πρόγραμμα, προγράμματα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες βοήθειες, με την άσκηση στην τρίτη ηλικία, πάνω από 1000 αιτήσεις, μια μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους των συμπολιτών. Και νομίζω ότι έρχεται και συνδέεται με την προσπάθεια όλων αυτών των χρόνων. Και βέβαια σιγά σιγά προσπαθούμε αυτά τα προγράμματα να γίνονται και στις συνοικίες. Ήδη έχουμε ανακοινώσει το πρόγραμμα ανοιχτών για τα ανοιχτά σχολεία. Θα ξεκινήσουμε με 4 σχολεία τα οποία είναι επιλεγμένα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Οπότε πολλές από αυτές τις δράσεις για τις οποίες μιλάμε τώρα θα γίνουν στις συνοικίες, προσπαθώντας να υποστηρίξει τους πολίτες, τους συμπολίτες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη γειτονιά. Όπως τονίζει ο κ. Δελιγιάννης, η Λάρισα ως πόλη που μαθαίνει, υποστηρίζει, ενισχύει και προάγει κάθε διαδικασία τυπικής και άτυπης μορφής μάθησης, καθώς τα τελευταία 6 χρόνια έχει επενδύσει σε δράσεις εκπαίδευση, επιμόρφωση και δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά της πόλης, τους γονείς, καθώς και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Και τέλος, Σοφία, έλα να δούμε τι έγινε με την πανθεσσαλική σύσκεψη που συγκάλεσαν οι συνταξιούχοι. Γνωστά τα προβλήματα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πολύ δύσκολη καιρή για εκείνους. Τελειώνει γρήγορα η σύνταξη κάθε μήνα. Σχεδόν στα μέσα του μήνα δεν έχουν χρήματα για να κινηθούν.
Τι είπανε λοιπόν σε αυτή την πανθεσσαλική σύσκεψη? Πανθεσσαλική σύσκεψη, όλα τα ταμεία των συνταξιούχων βρέθηκαν λοιπόν να συζητήσουν, αλλά κυρίως να δουν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Το λένε σε όλους τους τόμους ότι ο χειμώνας όχι απλά θα είναι βαρύς για τους ίδιους, δεν θα μπορούν πλέον να τα καταφέρουν. Και μάλιστα θέμα συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις, ήταν τι άλλο, η επιστροφή των χρημάτων τους. Μην ξεχνάς ότι όσοι θα εισπράξουν αυτό το 11μηνο, 12μηνο, εν πάση περιπτώσει, τον ένα χρόνο επιστροφή των χρημάτων που κινήθηκαν νομικά, αλλά οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν φράγκο. Όπως μας είπαν σήμερα, ο κ. Κατρούγκας ήταν ο ίδιος, ο οποίος είχε πει: μην τρέξετε στους δικηγόρους για να πάρετε την επιστροφή των χρημάτων σας, έλεγε τους συνταξιούχους, γιατί θα υπάρξει πολιτική απόφαση, εάν τελικά δικαιωθούν μέσω της δικαιοσύνης, να πάρετε και εσείς την επιστροφή των περικοπών των συντάξεών τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στις μέρες μας, όπως είπαν οι ίδιοι, παρότι θα τα λάβουν τα χρήματα αυτά μόνο όσοι δικαιώθηκαν έτσι μέσω της δικαιοσύνης. Είναι άδικο, όπως λένε οι ίδιοι συνταξιούχοι. Πριν σε χαιρετήσω όμως, έχω και ένα νέο. Ναι. Αυτή την ώρα μαθαίνω ότι ψηφίζεται τροπολογία στη Βουλή. Τι λες? Για το πλαφόν. Για τα καυσόξυλα. Ναι, επιτέλους. Σήμερα λοιπόν η τροπολογία στη Βουλή περνά για το πλαφόν στα καυσόξυλα. Άντε λοιπόν, γιατί πολλές φορές το υποσχέθηκα. Καιρός ήτανε. Καιρός ήταν πραγματικά. Αυτές ήταν οι διαβεβαιώσεις. Αυτό είχε ανακοινωθεί. Περιμένουμε τόσο καιρό. Δηλαδή, έχουν ήδη πουληθεί, πρέπει να πούμε, μεγάλες ποσότητες. Έτσι, από ξύλα. Πολλοί έχουν τρέξει από τον Αύγουστο ακόμη για να κάνουν τις παραγγελίες. Δεν ξέραν τι χειμώνας τους ανέμενε και ακούγαν και τις αυξήσεις, τις τιμές. Αλλά έχεις και αυτή την είδηση τώρα ότι προχωράμε τελικά στο πλαφόν. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί πιο συγκεκριμένα για τα καυσόξυλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, γιατί τώρα αυτή την ώρα μαθαίνω ότι θα περάσουν την τροπολογία. Είναι σημαντικό πάντως, γιατί δεν είναι να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε τι καλός καιρός που υπάρχει. Γιατί θα αλλάξει ο καιρός και αν θα χρειαστούμε και τα καυσόξυλα και τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Θέμα αυτά πάντως, προς το παρόν βάσω. Που και αυτό, Σοφία, αφορά τους συνταξιούχους για τη θέρμανση του χειμώνα, γιατί και εκείνοι, όπως όλοι, αναζητούν την πιο φτηνή λύση για την θέρμανσή τους. Να σε ευχαριστήσω σε ένα πολύ σε αυτό το σημείο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ για την πανθεσσαλική σύσκεψη των συνταξιούχων. Πανθεσσαλική σύσκεψη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνταξιούχων της Θεσσαλής πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο εργατικό κέντρο της Λάρισας με κύριο θέμα εκτίμηση της δουλειάς μας και προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε όλοι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Τίποτε καλό δεν προβλέπεται, τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι συνταξιούχοι για να καλύψουν τις απώλειες που είχαν από το 10 μέχρι σήμερα. Κάτω από αυτή λοιπόν την πίεση και της επίθεσης και της μη απόδοσης των απολεσθέντων, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε χαράξει, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε κάτι είναι να αγωνιστούμε. Δεν δεχόμαστε νέες μειώσεις, δηλώνει συνταξιούχοι, συμπληρώνοντας ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Χρειάζεται να με ρωτάτε, το βλέπετε, το ζούμε κάθε μέρα για την ακρίβεια, για τα καθυστερούμενα που είπαν θα μας τα δώσουν, αλλά όσοι δεν κάναν δικαστήρια δεν τα πάρουν. Και όπως λέμε ότι η ακρίβεια δεν χτυπάει μόνο τους χαμηλούς συνταξιούχους. Χτυπάει όλους τους συνταξιούχους. Εμείς ειδικά σαν ΟΑΕ έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα με την προσωπική διαφορά, η οποία μας έχει σακατέψει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σχεδόν το 40% της σύνταξής μου είναι προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι πανελλαδικά θα απαντήσουμε με ένα νέο αγωνιστικό πρόγραμμα στην κοροϊδία της κυβέρνησης και στην πρόκληση απέναντί μας να βαφτίζει τις νέες μειώσεις των εισοδημάτων μας αυξήσεις. Πρόκειται για νέα μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη από αυτό το ανεξέλεκτο κύμα ακρίβειας που μαστίζει τα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη δεν χωράει καμία επανάπαυση από τη μεριά μας. Οι συνταξιούχοι ζητούν την επίλυση των πολλών προβλημάτων του κλάδου τους, ενώ θα δώσουν δυναμικές απαντήσεις και πάλι στους δρόμους με κινητοποίησης. Πάμε και σε άλλα θέματα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στη Μαγνησία. Ο Βασίλης Μπαντίδης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα. Και σε σένα. Διάρρηξη είχαμε σε μαγαζί με χρώματα, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο Βόλο.
Ναι, ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι το κατάστημα με τα χρώματα βρίσκεται σε κεντρικότατο, όπως είπε, σημείο Βάσο, Πολυμέρη με Βλαχάδα. Όπως πληροφορηθήκαμε και μάλιστα έχουμε εξασφαλίσει και το υλικό από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής της κάμερας του καταστήματος που δείχνει το βράδυ να έχουν εισέλθει δύο θρασίτατοι διαρρήκτες, οι οποίοι με έρπινγκ προσπαθούσαν να κινηθούν στους χώρους του καταστήματος. Και όπως πληροφορηθήκαμε από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Παύλο Πάνο, ο οποίος τοποθετήθηκε, είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, γνωστός και στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, αφαιρέθηκαν περίπου στα 400 ευρώ, ενώ έκαναν άνω κάτω τα καταστήματα και προκάλεσαν και κάποιους βανδαλισμούς. Είναι ενδεικτικό των δύσκολων εποχών, σαφέστατα, κάτι το οποίο επισήμανε και ο κύριος Πάνος. Και ευρύτερα αναφέρθηκε στα όσα αφορούν στην κοινωνία και στο Βόλο αλλά και πανελλαδικά. Η περίοδος της κρίσης πάντοτε γεννά εγκληματικότητα. Αυτό έχει καταγραφεί και από κοινωνιολόγους και από ειδικούς αναλυτές. Οπότε είναι ένα περιστατικό το οποίο σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί δύσκολο, που χτυπά καμπανάκι για την κοινωνία. Και πραγματικά είναι οι εικόνες και σοκαριστικές και ιδιαίτερες που θα δούμε. Για να παρακολουθήσουμε. Δύο ήταν οι θρασίτατοι διαρρήκτες που εισήλθαν στο κατάστημα με χρώματα, Πολυμέρη με Βλαχάδα, και τους κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα της κάμερας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφαίρεσαν περίπου 400 ευρώ από τα ταμεία του καταστήματος. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κύριος Παύλος Πάνος, τοποθετήθηκε στον Άστρα για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Ο γύρω-γύρω είναι περιμετρικά καλυμμένο με τζαμαρίες κλπ. Με αυτοκόλλητα, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος. Εδώ υπάρχει, θεωρώ, δύο άτομα τουλάχιστον, γιατί ανέβηκαν με σκάλα στον πρώτο όροφο, έσπασαν το τζάμι του πρώτου ορόφου. Περνάνε έρποντας από πάνω από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Διασχίζουν σχεδόν όλο το μαγαζί και ανοίγουν το σιρτάρι, ανοίγουν τα κάτω ντουλάπια, ψάχνουν και για άλλα πράγματα. Γύρω στα 8-9 λεπτά κράτησε όλη αυτή η διαδικασία και φεύγουν ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτον, δείχνει ότι είναι γνώστης του αντικειμένου, κακό αυτό, και δεύτερον, δείχνει ότι όλα στην κοινωνία μας γύρω-γύρω, επειδή καθημερινά βλέπω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δυστυχώς δεν λειτουργούν όλα ρόδινα και όλα ωραία όπως θέλουν να τα περιγράφουν κάποιοι. Βλέπουμε πέτες, βλέπουμε παραμελημένους, βλέπουμε κλέφτες, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα στην πόλη μας, είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπουμε ανθρώπους παραμελημένους, βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους έχουμε δώσει σημασία, βλέπουμε ανθρώπους πεινασμένους. Και μακάρι να μην το νιώσει κανένας αυτό που ένιωσα σήμερα, το να ανοίξουν το μαγαζί οι συνεργάτες μου το πρωί και να μου πούν ότι λείπουν πράγματα, είναι σπασμένα τζάμια, είναι όλο. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν, άλλη μια φορά, πριν 10 χρόνια περίπου. Πιστέψτε με, είναι πολύ 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 δύσκολο και άσχημο συνέστημα. Μάλιστα, επαγγελματίες δείχνουν. Το είπα, έτσι, ότι οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές και αφήνουν κόσμο με στόμα ανοιχτό. Ναι. Τώρα τι θεώρησαν, ότι με το έρπινγκ δεν θα τους πιάσει η κάμερα? Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Είχαν εκπαιδευτεί στις καταδρομές ή ήταν πολύ Spider-Man τώρα τελευταία ταινία. Πάρα πολλοί έχουν δει έτσι αμερικανικές ταινίες. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι ήταν κάτι που το είχαν σχεδιάσει. Γιατί ανέβηκαν από τον πάνω όροφο για να κατέβουν στο ισόγειο. Δεν σπάσανε προς την πόρτα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι απλό. Φαίνεται ότι ήταν κάτι σχεδιασμένο. Ελπίζουμε σύντομα η αστυνομία να βρεθεί στα ίχνη τους. Τώρα, Βασίλη, σε ένα άλλο πολύ σοβαρό επίσης θέμα, καθώς υπάρχει αγωνία για ένα τρίχρονο παιδάκι. Τι συνέβη? Ναι, ακριβώς, ένα έκτακτο περιστατικό το οποίο καταγράφεται ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ πριν τις 12 στο Βόλο. Και να σημειώσουμε ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έγινε η διακομιδή ενός τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο είναι το παιδί το οποίο επλάξει το περιστατικό. Το μικρό κορίτσι παρασύρθηκε, όπως πληροφορηθήκαμε, από όχημα στο Βόλο και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης μας. Και εκεί οι γιατροί, αφού έκαναν και τις απαραίτητες εξετάσεις, έκριναν ότι υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι και έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Δεν είναι κάτι το οποίο σαφέστατα μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να το προσπεράσει κάποιος αβίαστα εκείνη τη στιγμή. Καλώς έπραξαν οι γιατροί και όλες οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα κοριτσάκι 3 ετών από το Βόλο. Το κοριτσάκι παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο χειρουργικό του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Αχιλοπουλίου. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η μικρή έφερε κρανιογκεφαλική κάκωση και κρίθηκε αναγκαία μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της γειτονικής πόλης, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία της και να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΗ μετέφερε το βράδυ της Τετάρτης στο παιδιατρικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, συνοδεία γιατρού. Σύμφωνα πάντως με ιατρικές πληροφορίες, η κατάσταση του παιδιού δεν είναι ανησυχητική.
Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και στο αστυνομικό δελτίο κάποια άλλα συμβάντα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως με μια δικαστική υπόθεση. Ναι. Για πολλά χρόνια απασχόλησε τη δικαιοσύνη. Τώρα τι κατάληξη έχουμε? Όπως σας το έθεσες, Βάσο, είναι μια υπόθεση που από παλαιότερα ασχοληθήκαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Έληξε λοιπόν η δικαστική διαμάχη της Άβας Γαλανοπούλου, γνωστή ηθοποιός, σε βάρος του πρώην συντρόφου της, τον οποίο είχε καταγγείλει πως της είχε καταχρεστεί πάνω από 1.200.000 ευρώ. Ένα ηλικιώδες ποσό. Όπως αποκαλύφθηκε από μάλιστα δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διαμάχη με τον πρώην αγαπημένο της έληξε εξοδικαστικά. Το εφετείο είχε οριστεί για χθες 28 Σεπτεμβρίου και κατά τη συνεδρίαση προέκυψε ένα συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Με συνέπεια, προκειμένου να μην συνεχιστεί άλλο ο δικαστικός αγώνας, η Άβα Γαλανοπούλου, όπως πληροφορηθήκαμε, έβαλε νερό στο κρασί της. Πρωτοδίκως, ο πρώην σύντροφος της Άβας Γαλανοπούλου είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 ετών με αναστολή, αλλά και στην καταβολή 250.000 ευρώ. Μάλιστα. Έληξε λοιπόν αυτή η δικαστική διαμάχη πολλών ετών. Τώρα, στα υπόλοιπα αστυνομικά. Ναι, είχαμε ένα έκτακτο περιστατικό το πρωί. Συγκεκριμένα στο Βόλο διακομίστηκε μια ηλικιωμένη από τη Σκόπελο. Είναι συχνά φαινόμενα οι διακομίδες από τα νησιά των Σποράδων το τελευταίο διάστημα. Πιο ειδικά λοιπόν, λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου έφτασε το Action ST με μια 72χρονη γυναίκα η οποία είχε έντονη αναπνευστική δυσχέρεια. Η κατάσταση της υγείας της 72χρονης έχρισε νοσοκομιακής περίθαλψης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα τώρα, στις συχνές υποθέσεις πια καθημερινές πλέον ενδοοικογενειακής βίας και έχουμε έναν πάλι, έτσι Νταΐ να το χαρακτηρίσουμε, να απειλεί τη σύζυγό του ότι θα τη σκοτώσει γιατί δεν είχαν φαγητό. Είναι μια ακόμη υπόθεση που σοκάρει, εκτός τα όσα είδαμε προηγουμένως με το περιστατικό της διάρρηξης. Δυστυχώς, όπως το είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, εκτός από τις διαδικτυακές απάτες που ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα, έχουμε και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, εν προκειμένου, να σημειώσουμε ότι ένα 49χρονος άνδρας από τις Σποράδες φέρεται να είναι αυτός ο οποίος μίλησε πολύ άσχημα στη γυναίκα του και μάλιστα απείλησε να τη σκοτώσει, επειδή όπως είπες δεν είχαν να φάνε. Αυτό συγκεκριμένα κατήγγειλε η σύζυγός του. Και να σημειώσουμε ότι οδηγήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικού Βόλου. Κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή για ενδοοικογενειακή βία, αφού απείλησε πως θα σκοτώσει, όπως είπαμε, τη σύζυγό του. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Το λαϊκό ρητό «Η φτώχεια φέρνει γκρίνια» φαίνεται ότι θυμήθηκε ένας 49χρονος άνδρας από νησί των Σποράδων στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικού Βόλου. Ο άνδρας κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή για ενδοοικογενειακή βία, αφού απείλησε πως θα σκοτώσει τη σύζυγό του. Ο πατέρας και οι δύο κόρες του, πιο ειδικά, μετέβησαν στο κατάστημα πώλησης συνοπών προϊόντων που διατηρεί η οικογένεια στο νησί. Ο 49χρονος φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του ότι θα της έκλεινε το μαγαζί και θα τη σκότωνε. Μάρτυρες υπεράσπισης του πατέρα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο δύο κόρες, οι οποίες κατηγόρησαν τη μητέρα τους ότι ήθελε να φτιάξει ξανά τη ζωή της με άλλο άνδρα, ενώ αιτιολόγησαν την επίθεση, λέγοντας ότι θα έπαιρναν από το κατάστημα ένα ψυγείο καθώς δεν είχαν να φάνε. Λοιπόν, αφήσουμε προς το παρόν το αστυνομικό και το δικαστικό. Πάμε στις φορολογικές υποχρεώσεις που υπάρχουν μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Νομίζω είναι μεγάλη η λίστα εκεί, έτσι? Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα, όπως μας τη μετέφεραν και οι ειδικοί, δηλαδή οι λογιστές και συγκεκριμένα και ο κύριος Κεχαγιάς, εκπρόσωπος του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας. Είναι αρκετές οι φορολογικές υποχρεώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με μια ευρεία γκάμα και παραμέτρων για την φορολογία εισοδήματος. Να σημειώσουμε παράλληλα ότι όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια και το εισπράττουν και οι λογιστές. Αυτό μας το μεταφέρουν. Είναι ότι πολλές φορές καλούνται, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά εδώ και πολλά χρόνια τους λογιστές, όπου όταν έρχονται, θα λέγαμε, νέες αλλαγές σε επίπεδο φορολογίας, καλούνται και οι ίδιοι να σπεύσουν, να διαβάσουν τις εγκυκλίους και πολλές φορές, επειδή είναι η διαδοχική μία πίσω από την άλλη αλλαγή, να πρέπει και αυτοί να προετοιμαστούν για καιρό. Πραγματικά, διότι οι αλλαγές είναι πολλές που έρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, να συμπληρώσω ακόμα ότι υπάρχει ένα θέμα για τους ίδιους, για να κλείσουμε με αυτό και να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το αν θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν ο αριθμός γεμί, ακόμη και αν υπάρχουν τα υπόλοιπα στοιχεία. Μάλιστα, λένε ότι για το θέμα τα πρόστιμα φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ για όσους δεν τηρούν συγκεκριμένες καταστάσεις και προϋποθέσεις. Και λένε ότι πρέπει να λάβουν διευκρινήσεις επί του θέματος. Είναι βέβαια ένα διαδικαστικό θέμα που αφορά κυρίως αυτούς, γιατί πολλοί μπορούν να μας ακούν τώρα και να μην καταλάβουν σε τι ακριβώς αναφερόμαστε. Πάντως, για τους οικονομολόγους, λογιστές, αλλά και ευρύτερα το σύλλογο, τον τοπικό, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτή την περίοδο. Ζητούν διευκρινήσεις από το Υπουργείο. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν.
Στίγμα για τις φορολογικές υποχρεώσεις που περιμένουν τους φορολογούμενους για το μήνα Οκτώβριο, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών κ. Κεχαγιάς, τοποθετούμενος στον Άστρα. Φορολογικές υποχρεώσεις πάντως με φόντο ενεργειακή κρίση και ακρίβεια στην αγορά. Την προηγούμενη άνοιξη άλλαξε πάλι ο νόμος για το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Δυστυχώς, κάποιες διατάξεις οι οποίες θα εφαρμοστούν από 1η Οκτωβρίου, για αυτές τις νέες αλλαγές δεν ενημέρωσε κανένας τον επιχειρηματικό κόσμο, ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε το επιμελητήριο, ούτε οι σύλλογοι των επιχειρήσεων. Τι προβλέπουν αυτές οι αλλαγές? Προβλέπουν ότι από 1η Οκτωβρίου κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό του γεμί, τον αριθμό του που εντάσσεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, σε όλα του τα έγγραφα. Δηλαδή θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό δίπλα στο αφημί του και τον αριθμό γεμί και στις αποδείξεις της ταμιακής μηχανής και στα τιμολόγια και στα μπλοκ σημειώσεων και στις επιστολές και στους τιμοκαταλόγους και σε όλα τα έντυπα, τα φυλάδια που μοιράζει μια επιχείρηση. Μπαίνουν λοιπόν θέματα τα οποία δεν έχει ενημερώσει κανένας από την αρμόδια αρχή της επιχείρησης. Συνεχώς βγάζουν διατάξεις, ζητάνε χρήματα, επιμένουν ότι αν από πρώτη δεκάτου οι επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες, θα υπάρχουν και πρόστιμα μέχρι και 500 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών, προέβησε ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία, όπου μας ενημέρωσαν ότι η διάταξη ισχύει ότι από πρώτη δεκάτου θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να αναφέρουν τον αριθμό γεμί τους σε όλα τους τα έγγραφα, ακόμα και στην απόδειξη της ταμιακής μηχανής, θυμίζω. Αλλά επειδή δεν είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν, τα πρόστιμα θα τα πάνε παραπίσω. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι υπηρεσίες οι οποίες βγάζουν διατάξεις δεν έχουν την παραμικρή ετοιμασία να ενημερώσουν τους επιχειρηματίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν. Το μόνο που σκέφτονται είναι να πάρουν χρήματα, να επιβάλλουν μια γραφειοκρατική διαδικασία στις επιχειρήσεις, να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας και όλα τα συλλογικά όργανα των επιχειρήσεων δεν έχουν κάνει καμιά κίνηση ενημέρωσης. Όλα αυτά πέφτουν στην πλάτη των λογιστών, σαν να ήταν δουλειά του λογιστή να ενημερώσει για αυτές τις υποχρεώσεις που σίγουρα θα ήταν καλύτερα να ενημερώσει το επιμελητήριο, το γεμί, η εμπορική σύλλογη. Αναφορικά πάντως με το ενεργειακό ζήτημα, η ρυθμιστική αρχή δικτύου της Γερμανίας είπε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου βρισκόταν πολύ πάνω από το μέσο όρο την περασμένη εβδομάδα και προέτρεψε τα νοικοκυριά και τις εταιρείες να κάνουν περισσότερες οικονομίες για να αποτρέψουν ελλείψεις το χειμώνα. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας εκφράζει και την ανησυχία του σχετικά με το αν θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν ο αριθμός γεμί, ακόμη και αν υπάρχουν τα υπόλοιπα στοιχεία. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για παράληψη του Υπουργείου με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ. Μάλιστα. Μας εξήγησε λοιπόν αναλυτικά ο κύριος Κεχαγιάς τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που τους απασχολεί, έτσι. Τώρα πάμε στα του Δήμου Βόλου και εκεί έχουμε νέες παιδικές χαρές σε 10 περιοχές περιφερειακά, ναι, της πόλης. Στίγμα για τα όσα τρέχουν αυτή την περίοδο μας έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιφερειακών ενωτήτων σήμερα ο κύριος Κοπάνας, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα. Νέες παιδικές χαρές πιο συγκεκριμένα σε 10 χωριά του Δήμου Βόλου. Να σημειώσουμε ότι μεταξύ των περιοχών που ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες είναι σε Άγιο Νούφριο, Άγιο Βλάσιο, Μικροθήβες, ενώ παράλληλα από το Δήμο Βόλου, είναι γεγονός, το βλέπουν άλλωστε και οι βολιώτες, ότι υπάρχουν αρκετά έργα στην πόλη και πολλοί δρόμοι στους οποίους υπάρχουν αλλαγές, το διαπιστώνουν και οι οδηγοί αλλά και οι κάτοικοι περιοχών. Έχουμε παράλληλα λοιπόν πεζοδρομήσεις και στην περιοχή των Παλαιών. Αναμένεται το επόμενο διάστημα, όπως πληροφορηθήκαμε από το Δήμο Βόλου, να αλλάξει τελείως η εικόνα στην περιοχή των Παλαιών, που ούτως ή άλλως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, ειδικότερα τα βράδια και περισσότερο νεολαία. Και σαφέστατα και αυτό έρχεται να αποτελέσει προστιθέμενη αξία και να αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης. Βασίλη, σε ευχαριστώ εσένα σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, να δούμε το ρεπορτάζ. Νέες παιδικές χαρές σε 10 χωριά του Δήμου Βόλου και έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες σε Άγιο Νούφριο, Άγιο Βλάσιο και Μικροθήβες. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά τοποθετούμενο στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιφερειακών ενωτήτων κ. Κοπάνας. Ξεκίνησε το μεγάλο έργο της δημιουργίας παιδικών χαρών, καινούριων παιδικών χαρών, σε 10 χωριά του Δήμου μας. Πρόκειται για παιδικές χαρές μοντέρνες, σύγχρονες, ασφαλείς, πιστοποιημένες, που θα δώσουν ζωντάνια και ακόμη περισσότερη ομορφιά
σε 10 χωριά μας και συγκεκριμένα στον Άγιο Νούφριο, στον Άνω Βόλο, στις Σταγιάτες, στη Μακρινίτσα, στη Δράκια, στον Άγιο Βλάσιο, στις Μικροθήβες, στα Μελισσάτικα, στο Φυτόκο και θα ακολουθήσει και ο Άγιος Λαυρέντιος. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου έχει επενδύσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για την διαμόρφωση νέων παιδικών χαρών και ήδη έχουμε κατασκευάσει 45 νέες παιδικές χαρές. Δημιουργούμε μικρές οάσεις παιχνιδιού και αναψυχής για τους μικρούς μας φίλους σε κάθε συνοικία του πολυδημικού μας συγκροτήματος και σε κάθε χωριό του Δήμου μας. Έτσι, ακόμη μια δέσμευση του Δημάρχου μας Αχιλλέα Μπέου εκπληρώνεται, υλοποιείται στο ακέραιο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με αυτό το έργο, διότι καθημερινά βλέπουμε τα χαμόγελα και τη χαρά στα πρόσωπα των παιδιών, των μικρών μας φίλων. Εδώ στον Άγιο Νούφριο ξεκίνησε η κατασκευή παιδικής χαράς. Θα καλύψουμε μια επιφάνεια 900 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Ο εξοπλισμός θα είναι μοντέρνος, για ατομικό και για ομαδικό παιχνίδι. Θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας, καινούριος φωτισμός LED, ενώ εξασφαλίζεται και η πρόσβαση και η κίνηση σε αμαία. Τέλος, η παιδική χαρά εδώ στον Άγιο Νούφριο θα οριοθετηθεί με καινούργια μεταλλική περίφραξη και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εργασίες κατασκευής παιδικής χαράς και στις Μικροθήβες, ενώ έχουμε ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες στην παιδική χαρά του Αγίου Βλασίου. Εν τω μεταξύ, με απρόσκοπτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες και η μεταμόρφωση της περιοχής των Παλαιών στο Βόλο. Συνεργεία του Δήμου εργάζονται κατάπαυστα και το επόμενο χρονικό διάστημα η πολυσύχναστη περιοχή των Παλαιών θα αλλάξει όψη κατά πολύ με τα έργα πνοής που θα ολοκληρωθούν. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μην φύγετε. Επιστρέφουμε γρήγορα για το σχολιασμό της επικαιρότητας με τον Ανδρέα Γυρματάκη και τον Μάκη Θεοδόρου και φυσικά με πολλά ακόμη θέματα. Επιστρέψαμε εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε με το σχολιασμό της επικαιρότητας, καλωσορίζοντας αμέσως μαζί μας τους συναδέλφους μου, τον Ανδρέα Γυρματάκη και τον Μάκη Θεοδόρου. Καλό απόγευμα και στους δύο, κύριοι. Λοιπόν, τα τελευταία 24 ώρα τώρα είναι πολλές έτσι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση συμμοριών, τριών συμμοριών στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου, σκληρών συμμοριών, εμπλέκονται σε τουλάχιστον 29 ληστείες, ακόμα και σε απαγωγή γιου ενός δημοσιογράφου. Ήταν πολύ έτσι πλούσια η δράση τους. Έγινε αυτή η εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, αλλά Ανδρέα, έχουμε εκτός των άλλων, εκτός των όσων δηλαδή αποκαλύπτονται, τις στάσεις ή τη διαφορετική προσέγγιση και από κόμματα, αλλά και από έτσι συλλογικότητες που λένε ότι δεν έγινε ορθά η επιχείρηση της αστυνομίας. Ναι, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει ή εμείς τέλος πάντων το αν έγινε ορθά η επιχείρηση αστυνομίας. Αυτό το ξέρει μόνο η αστυνομία και το ξέρουν εκείνοι οι οποίοι ήταν αντιμέτωποι στην αστυνομία. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε εμείς είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε να κάνουμε την εξάρτηση μιας σπήρας η οποία ήταν του κοινού του κοινού υπάρχουν πολλές υποστήριξεις ή κάλυψεις από την πρώτη πόλη. Ακούμε πολύ καλά. Ορίστε. Επειδή κάνεις διακοπές και δεν σε ακούμε πολύ καλά, καθαρά. Να δώσω ακούω το τηλεφώνου μέσα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Για νομίζω τώρα, Ανδρέα, ναι. Νομίζω είναι καλύτερα.
Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι το εάν επενέβη σωστά η αστυνομία ή όχι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς από απόσταση. Εκείνο το οποίο ωστόσο οφείλω εγώ τουλάχιστον να επισημάνω, είναι ότι μου προκαλεί εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα η αριστερά τοποθετείται απέναντι στο γεγονός, λες και πρόκειται για επέμβαση της αστυνομίας σε κάτι τη δυτική συγκέντρωση. Μιλάμε για ανθρώπινο ποινικού δικαίου. Μιλάμε για εγκλησίες, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη δυνατότητα και ηλικία. Αν δεχθώ ότι το ΚΚΕ έχει μια λογική να υπερασπίζεται ως απότοκο των παλαιών διώξεων οποιοδήποτε διώκει η αστυνομία, μου κάνει εντύπωση που ένα κόμμα της ουσίας σαν το ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει να κάνει πορεία την ίδια ημέρα μετά τα γεγονότα της Μαριούπολης για να μιλήσει κατά της αστυνομικής βίας και της πανεπιστημιακής αστυνομίας, και αναρωτιέμαι εάν ο Μητσοτάκης γιορτάζει σήμερα τα εκλαμβάνει αυτά ως δώρα ή για την γιορτή του δηλαδή ή ως αντιπολίτευση. Και θα εξηγήσω αυτό. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει βρίσκεται σε τέλος δημοσκοπήσεις, υποτίθεται ότι κεντρώει χώρο ή δεν ξέρει ποιο κεντρώει ή πρέπει να συστηθεί με τους κεντρώους, διότι αν θέλει να πάρει ψήφους από την Ανταρσία νομίζω θα τα καταφέρει με αυτή τη στάση, αλλά αν θέλει να πάρει ψήφους από τον κεντρώο χώρο είναι αυτό που σημαίνει. Δεν θέλω να το αξιολογήσω από μόνο γεγονός. Ας υποθέσουμε ότι όλα τα κόμματα ό,τι κάνουν το κάνουν για να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Νέος του όχι. Εάν προδοξεί να πάρει τους κεντρώους υποστηρίζοντας τους ποινικούς απέναντι στην αστυνομία, νομίζω ότι έχει χάσει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποφασίζει αν τη χρειάζεται την αστυνομία ή δεν τη χρειάζεται. Και για ποιους σκοπούς τη χρειάζεται. Τη χρειάζεται για τις τροχονομικές παραβάσεις, τη χρειάζεται προκειμένου να λέμε και στους άλλους χώρες ότι έχουμε αστυνομία. Τη χρειάζεται για να επεμβαίνει όταν κάποιοι καταλαμβάνουν κάτι και εκ των πραγμάτων πλέον δεν γίνεται να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά, πρέπει να αποδεχθείς τη λειτουργία της. Εξ όσων γνωρίζω έχουν περάσει από αυτή τη χώρα δεξιές, αριστερές και κεντρώες κυβερνήσεις και καμία δεν την κατάργησε. Ακόμα και εκείνοι που επικαλούνταν ότι θα καταργήσουν τα ΜΑΤ. Συνεπώς, γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την αστυνομοκρατία, η οποία είναι και γελία συζήτηση δηλαδή. Δεν μπορείς να μιλάς για αστυνομοκρατία σε μια χώρα που όταν ο Ρουβίκονας κάνει μια δράση και διαμαρτύρεται στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, εκείνος υποχρεώνει το περιπολικό να τους πάει σπίτι του, σαν ταξί. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Ο Μάκης μας ακούει, Μάκη? Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το μέτρο. Να το κρατήσουμε το μέτρο. Και πρέπει να είμαστε εμείς από τη δικιά μας τη θέση εδώ πέρα πολύ πολύ ακριβείς, πολύ πολύ προσεκτικοί, αλλά και το ίδιο δίκαιοι απέναντι σε όλους. Τόσο σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, όσο και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Δηλαδή? Έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν, η οποία κάνει μια κίνηση σε έναν χώρο, η οποία κίνηση είναι αυτονόητη. Πάει η αστυνομία και πιάνει εγκληματίες. Τι θα πούμε, κακός τους έπιασε? Είναι δυνατόν? Τρέλες λέμε τώρα? Ορθότατα η αστυνομία έκανε την επιχείρηση που έκανε. Οι άνθρωποι είχαν πιστόλια, είχαν λεφτά παράνομα από ναρκωτικά και αποδείχθηκε ότι κάναν και άλλα πράγματα. Απαγωγές ανθρώπων. Είχαν καταλάβει έναν δημόσιο χώρο και κυνηγούσαν τους φοιτητές μέσα από τα σπίτια τους με τα καλάσνικοφ για να κάνουν αυτή τις δουλειές τους. Ορθότατα παρενέβη η αστυνομία. Υπάρχει κανένας που το αμφισβητεί αυτό? Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει αφήστε τους εμπόρους ναρκωτικών άμα λειτουργούν μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων είναι νόμιμοι? Τρέλες λέμε τώρα? Πολύ καλά έκανε η αστυνομία που το έκανε. Η κυβέρνηση όμως δεν το έκανε αυτό και δεν το στηρίζει αυτό γιατί έπρεπε να πιάσει τους κακούς. Η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί αυτό για να δικαιολογήσει την ύπαρξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Άλλο μπάχαλο από εκεί.
Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο, κάνατε την επέμβαση, ωραία, πολύ σωστά, πιάσατε τη συμμορία, την εξαρθρώσατε. Η συμμορία ήταν εκεί και πριν από 6 μήνες και πριν από 1 χρόνο και πριν από 2 χρόνια. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά της η αστυνομία και η κυβέρνηση μαζί νωρίτερα? Την έκανε τη δουλειά της η αστυνομία τώρα για να έχει επιχείρημα να δικαιολογήσει την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Πράγμα απαράδεκτο σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω, Μάκη, ότι αν δεν είχαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία μπροστά, θέλεις να πεις ότι η αστυνομία, κατά τη δική σου άποψη, ενδεχομένως δεν θα έμπαινε ποτέ? Μην κουράσεις. Ή λέει ο Μάκης, το λέει πάρα πολύ καλά, ότι επειδή υπάρχει το θέμα της αστυνομίας, θα μπορούσα να τους αφήσω κανένα 2 χρόνια ακόμα. Έτσι. Ή και για πάντα. Για να μην το χρησιμοποιήσουν, ναι. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Γιατί αυτή η ιστορία των καταγγελιών για τη λειτουργία της συγκεκριμένης εστίας, φοιτητικής εστίας, είναι πολύ καιρό τώρα. Το κράτος, λοιπόν, δεν λειτουργεί ως κράτος όπως πρέπει να λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί επίσης, ως κράτος. Και πάει επίσης, και πάει θέλω, όταν αυτό βολεύει την κυβέρνηση. Ναι, επίσης θέλω να πω... επίσης θα μπορούσες να προσθέσεις το επιχείρημα ότι... Και την Πισπυρίγκου, επειδή την πιάσα κανένα 2-3 χρόνια, θα μπορούσα να την αφήσω τώρα. Μην τυχόν και συνδυαστεί με κανένα θέμα που έχει να κάνει με υπεράσπιση κυβέρνησης. Λοιπόν, θα μπορούσα να την αφήσω. Αφού δεν την πιάσανε εδώ και 3 χρόνια, γιατί δεν την πιάσω τώρα? Μήπως υπάρχει κάτι σκοτεινό από πίσω? Το επόμενο θέμα σε αυτή την ιστορία είναι η στάση της αντιπολίτευσης. Πριν τελειώσει αυτή η ιστορία και πριν καταλάβουμε όλοι μας την έκταση του πράγματος, βγήκανε όλα τα σιριζέικα site. Και άρχισαν να λένε, μα καλά πέσαν πυροβολισμοί δίπλα στο πανεπιστήμιο, μέσα στο πανεπιστήμιο. Μα καλά τα παιδιά γράφανε εκείνη την ώρα και άκουσαν τους πυροβολισμούς και τρομοκρατήθηκαν. Βγήκανε κάποιοι και λέγανε, μα καλά γιατί πυροβόλησε η αστυνομικός, κατσαβίδι κρατούσε ο άλλος. Δηλαδή έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα μας τρελάνει τελείως. Όταν κατάλαβαν ότι εδώ είχαν να κάνουν με πολύ παράνομους. Δεν είχαμε να κάνουμε με αριστεριστές οι οποίοι διαμαρτύρονται. Είχαμε να κάνουμε με εγκληματίες οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά και βγαίνουν φωτογραφίες με τα πιστόλια και τις δεσμίτες με τα 50 άρικα στο Facebook, ξέρω εγώ, στο Instagram, στο διαδίκτυο γενικά. Σκεφτείτε πού έχει φτάσει, προσέξτε πού έχει φτάσει η παρανομία. Να βάζουν τα όπλα μπροστά στις κάμερες και τις δεσμίτες από τα 5 χίλιαρα και να διακινούν αυτές τις εικόνες στο διαδίκτυο. Και μετά μπούκαρε η αστυνομία. Ναι, δεν είδαμε όμως κανένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα να τα σχολιάζει όλα αυτά, τους κινδύνους των φοιτητών, τον κίνδυνο των παιδιών που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά τις σπουδές τους. Καλά, με δουλεύεις. Εδώ ρώτησαν τον Θεοδωρικάκο και είπε ότι μέχρι τώρα είχαμε κορονοϊό και αυτό δεν έμπαινε μέσα η αστυνομία. Αυτή η ιστορία είναι πολλά χρόνια πριν. Τώρα αν είναι 2 ή 5, ξέρω εγώ τι να σας πω. Αλλά είναι πολύ καιρό πριν. Η αστυνομία έκανε το αυτονόητο. Πήγε και έπιασε τον έμπορο ναρκωτικών. Δηλαδή πρέπει να το κουβεντιάζουμε, ας πούμε, αν έπρεπε να την κάνει τη δουλειά ή όχι. Όπως ακριβώς πήγε στην αρχή να πει η αντιπολίτευση. Κατάλαβαν στη συνέχεια την Πανανόβλουδα πατήσανε και άρχισαν σιγά σιγά να συμμαζεύονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να ξεκαθαρίσω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η αστυνομία στα πανεπιστήμια είναι υποχρεωτική κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί στο Αριστοτέλειο να έχουμε βιασμούς. Δεν μπορεί στο Αριστοτέλειο να κυνηγάνε τους εμπόρους ναρκωτικών γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, από τις σχολές και να συζητάμε αν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία ή όχι. Χρειάζεται και είναι επιτακτική η ανάγκη. Και έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Και η κυβέρνηση είναι τόσο αδύναμη που τους έχει βάλει τους αστυνομικούς του Πανεπιστημίου να περιπολούν γύρω από τα πανεπιστήμια. Γιατί δεν έχει πολιτική πυγμή η κυβέρνηση. Και δεν ξέρει ούτε ποιο είναι το καλό ούτε ποιο είναι το κακό. Αναγκάστηκε λοιπόν τώρα να αναδείξει μια κανονική και συνηθισμένη επιχείρηση της αστυνομίας για να προσπαθήσει να δικαιολογήσει
την ύπαρξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία είναι επιβεβλημένη εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να μπαίνουν τα τσογλάνια μέσα στο ΕΚΠΑ, να πιάνουν τον Μπρίτανη και να του κρεμάνε ταμπέλες. Και να μου βγαίνει η αριστερά και να λέει «Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία». Αυτή η αριστερά δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα έγινε, επί Τσίπρα. Η αριστερά δεν ήταν ούτε με τα ναρκωτικά, ούτε με το έγκλημα. Η αριστερά ήταν με τους αδικημένους. Αυτοί οι τύποι τώρα που διοικούν την αριστερά, έτσι όπως την έχουν καταντήσει, ας τη λουστούν. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, δεν με πολύ ενδιαφέρουν και το τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Καθόλου δεν με νοιάζουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Ούτε τι είναι η μία δημοσκόπηση, ούτε τι είναι η άλλη δημοσκόπηση. Θεωρώ ότι είναι τραγικό να έχουμε κινήσεις τέτοιου είδους μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Είναι τραγικό να πιάνουν ένα Πρίτανη και να του κολλάνε ταμπέλες και να διακινούν τις φωτογραφίες του και να τον βαράνε καρπαζές από πάνω. Τραγικό. Τι να την κάνω εγώ τη δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση περιμένω. Για το αν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπουν που πάνε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εδώ το χώρο του Πανεπιστημίου στο Βόλο τον έχουν κάνει χώρο για πάρτι. Και όταν ψάχνουμε να βρούμε τον Πρίτανη, ο Πρίτανης είναι εξαφανισμένος. Στο τελευταίο πάρτι που κάνανε, τρία ασθενοφόρα είχε ο Βόλος και πηγαίνουν έρχονταν από το πεδίο του Άρεως στο νοσοκομείο να κουβαλάνε μεθυσμένους φοιτητές. Τι με νοιάζει εμένα τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Δυστυχώς, δεν έχουμε απαντήσεις στα θέματα. Και η κυβέρνηση είναι φοβισμένη. Τρέμει. Ψάχνει τώρα και βάζει την αστυνομία μπροστά για να δικαιολογήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή έχουμε πράγματα τραγικά. Όπως τραγικό θεωρώ αυτό που πήγε να κάνει, που έκανε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, όταν στρεφόταν κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Και θεωρώ ότι δεν είναι και αριστερή κίνηση αυτή. Η αριστερά με τους παρανόμους δεν έχει καμία σχέση ποτέ. Η αριστερά ήταν με αυτούς που δεν έχουν. Με αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με αυτούς οι οποίοι αδικούνται. Αντρέα, έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση της χώρας αυτή. Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω. Ας το Μάκη σήμερα γιατί μας έχει καθυλώσει. Ναι. Κοίταξε, έχει δίκιο να διακρίνει την παλιά αριστερά από τη σημερινή. Σκεφτείτε ότι σήμερα για να έρθει ο σοσιαλισμός στον τόπο μας αγωνίζει το Τέρες Κουίκ. Τώρα εντάξει, εσύ κάνε πλάκα. Εγώ γιατί θεωρώ ότι εκείνη η εικόνα, υπάρχει κόσμος. Με έπαιρνε τηλέφωνο αυτές τις μέρες. Ξέρετε, σε αυτές τις εστίες του ζωγράφου έχουν μεγαλώσει πολλά παιδιά και με παίρνανε φοιτητές από παλιότερες δεκαετίες, μεγάλοι άνθρωποι πλέον, και κλαίγανε και λέγανε, ρε παιδιά, το είχαμε κάνει μια κοινότητα φοιτητική όπου ένας βοηθούσε τον άλλον, έχουν μεγαλώσει άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και τον είδανε αυτό το χώρο τώρα να μπαίνουν μέσα οι Αλβανοί με τα πιστόλια και κλαίγανε. Και η κυβέρνηση για να επιβάλλει την νομιμότητα πάει και κάνει φέι βολάν τις επιχειρήσεις αστυνομίας. Αν έγιναν σωστά ή όχι επιχειρήσεις. Εγώ ξέρω να πω αν έγινε σωστά μια επιχείρηση της αστυνομίας. Εσύ, Αντρέα, δεν ξέρω αν δεν ξέρεις. Αλλά προφανέστατα η αστυνομικός όταν απειλήθηκε με ένα κατσαβίδι ορθότατα πυροβόλησε. Ορθότατα. Εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος, Μάκη. Αυτό είναι το επιχειρησιακό σκέλος. Καλά είπε ο Αντρέας, δεν είμαστε και παρόντες. Κατσαβίδι σκοτώνει άνθρωπο. Αλλά γιατί κάθε, γιατί κάθε φορά που ανοίγει ζήτημα για το. Λέμε γιατί πυροβόλησε η αστυνομικός. Σοβαρά μιλάμε. Ναι. Αυτό λέω. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι το επιχειρησιακό σκέλος. Αλλά γιατί κάθε φορά που πρέπει να λέμε, και δεν είναι τώρα, είναι χρόνια, πώς θα λειτουργήσουν σωστά τα πανεπιστήμια, πώς θα είναι πανεπιστήμια, πρέπει να βάζουμε μέσα και όλες τις άλλες πολιτικές διαστάσεις. Αυτό μας ενοχλεί το ένα, μας πειράζει το άλλο. Εντάξει, τα πανεπιστήμια ρημάζουν. Εκείνη η εικόνα που 15 τσογλαναράδες είχαν μπει μέσα στο γραφείο του Πρίτανη. Βαρούσαν τον Πρίτανη καρπαζές. Πολλά είναι, Μάκη, πολλά μπορούμε να. Έστι είσαι και του είχαν βάλει και μία ταμπέλα εδώ. Ήτανε τραγική εικόνα. Τραγική. Λοιπόν,
Θέλω να σας πω ότι αυτό το Μπρίτανη το συνάντησα πριν από 4 ή 5 μήνες στους Δελφούς. Ναι. Είμαστε ένα πηγατάκι και μιλάγαμε και μεταξύ αυτών που ήμασταν παρέα και παίρναμε πρωινό ήταν και ο συγκεκριμένος κύριος. Ναι. Και ενώ όλους τους άλλους τους ήξερα, ήμασταν γνωστοί δημοσιογράφοι κτλ. Λέω εσάς από κάπου σας ξέρω. Όλα στα μεγάλα καλά είσαι, ρε Σίγιορ Μετάκη. Κάτσε, μπορεί να ακούσουμε λίγο περίμενε. Και στα μεγάλα συνέδρια και στα breakfast είσαι. Τι θα γίνει με σένα. Λέω εσάς κάπου σας ξέρω. Και μου λέει ο άνθρωπος με χαμηλωμένο το κεφάλι, μου λέει δεν με ξέρετε για καλό λόγο. Λέει είμαι ο Πρίτανης που κρεμάσαν την ταμπέλα. Και πραγματικά έπαθα σοκ εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Πώς τον είχαν δηλαδή, τότε τον άνθρωπο, ναι. Στιγματιστεί η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Ακριβώς 10 άτομα αρνούνται να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει, εάν ζούσαμε σε μία άλλη χώρα, οποιαδήποτε χώρα... Προχώρα παρακάτω. Ποιο είναι το αυτονόητο λοιπόν που έλεγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά, για να συνεννοηθούμε, εντάξει. Ποιο ήταν το αυτονόητο λοιπόν που η κυβέρνηση ευαγγελίζονταν προεκλογικά. Μισό λεπτό. Εάν λοιπόν ζούσαμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, οι εικόνες που θα παίρναμε από την κατάληψη θα ήταν καταδρομικές κινήσεις αστυνομικών από ελικόπτερα για να απελευθερώσουν όσους είναι μέσα και να συλλάβουν τους υπόλοιπους χωρίς να κάνει κανένας έλεγχο για το αν κρατούσε ο καθένας περίστροφο ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ στην Ελλάδα πήγαν μια κατάληψη να ελευθερώσουν και τελικά όλο το ζήτημα αναδείχθηκε στο αν μπήκαν από το σπίτι του σκηνοθέτη ενώ ο σκηνοθέτης δεν τους επέτρεπε να ανοιγούν στην ταράτσα τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Ένα βλέπεις λοιπόν, είδες λοιπόν. Είδες λοιπόν. Αυτό σημαίνει δεξιά. Είδες λοιπόν. Είδες. Το ότι έκανε μια επιχείρηση η αστυνομία στις εστίες του ζωγράφου και έπιασε τους ναρκέμπορους δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις αστυνομίας είναι σωστές και έχουν μπει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και έχουν σωθεί. Εκεί λοιπόν η αστυνομία πήγε και έδιρε το σκηνοθέτη, έδιρε τα παιδιά του, έδιρε την οικογένειά του με το έτσι θέλω. Επειδή είναι αστυνομία δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο η αστυνομία. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Σωστό είναι αυτό. Απλά... Στην περίπτωση η αστυνομία χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση. Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά θυμίσου ότι χτες στην Κρήτη 3 έδιναν ένα αστυνομικό και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα 4-20 μάλλον έδιναν πάλι αστυνομικό. Έχει αρχίσει να κερδίζει πλέον, να χάνει η αστυνομία από τα ποδητήρια. Λοιπόν, και δυστυχώς αυτοί που δέρνουν βρίσκουν υποστηρικτές. Δίκιο έχεις. Όταν δέρνει αυτούς που δεν πρέπει και λοιπόν, εκεί που υπάρχουν μεγαλοδικηγόροι από πίσω τους μιλάνε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ και όταν ο αστυνομικός βρίσκει κάνα πιτσιρικά, κάνα περιπτερά και τον σαπίζει στο ξύλο λοιπόν, τότε και η αστυνομία τέλος πάντων πρέπει να καταλάβει τι γίνεται η αριστερά της και η δεξιά της και να κάνει τη δουλειά της σωστά. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, Μάκη. Πολύ μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλό απόγευμα. Επίσης. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, πάμε σε ζωντανή σύνδεση. Ωραία. Με τη βοήθεια λοιπόν της Ιωάννας Μπουροπούλου, ζωντανά πάμε να συνομιλήσουμε με έναν πασίγνωστο Βολιώτη, Κοπηλάτη, Ολυμπιονίκη, τον Νίκο το Σκιαθήτη, ο οποίος για άλλη μια φορά μέσα από μία ακόμη δράση του, σπουδαία δράση του, θα στείλει με τα κουπιά του το δικό του μήνυμα υπέρ του αθλητισμού. Ιωάννα, καλό απόγευμα και σε σένα και στον Ολυμπιονίκη. Καλησπέρα Βάσο, βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις του ναυτικού ομιλού Βόλου και Αργοναυτών, όπου από εδώ τα Σάββατα ξημερώματα θα ξεκινήσει το ταξίδι για τη Σκόπελο, κοπηλατώντας ο γνωστός αθλητής και χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα του 2004 και πλέον προπονητής κοπηλασίας και αθλητής φυσικά, ο κύριος Νίκος Σκιαθήτης. Κύριε Σκιαθήτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ομίλου Βόλου και Αργοναύτες, από όπου θα δοθεί και η κίνηση Σάββατο ξημερώματα στις 2 η ώρα περίπου αναλόγων καιρικών συνθήκων για να ταξιδέψουμε από το Βόλο στη Σκόπελο κοπηλατώντας 52 ναυτικά μίλια.
Το κάνετε όλο αυτό στα πλαίσια της Πανελλήνιας αλλά και Ευρωπαϊκής ημέρας αθλητισμού που είναι πλέον και κάτι που το διδάσκουμε στα σχολεία. Βεβαίως, με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού που τιμάται ήδη σε κάποια σχολεία, ήδη από αύριο ξεκινάει. Εμείς θα βρεθούμε στο νησί της Κοπέλου, θα τιμήσουμε το νησί της Κοπέλου με την βοήθεια του Δήμου Σκοπέλου και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία είναι πρωτεργάτης σε αυτά τα δρόμενα. Θα βρεθούμε με μαθητές στο νησί, θα πούμε για αθλητισμό, για ολυμπισμό, για τα αθλήματά μας. Όπως μαζί μας θα είναι και ο Δημήτρης Γιοργαλής, Ολυμπιονίκης στο άθλημα της ποδηλασίας, θα είναι μαζί μας, θα έχει να πει και αυτός πολλά πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, όπως θα έχουμε και συνοδεία τον κύριο Βασίλη Λιόπουλο, ο οποίος θα είναι και το rescue της ομάδας πλεύσης, ο οποίος θα έχει να δείξει πολύ όμορφα πράγματα στο θέμα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χρήση ηλεκτρονικού αυτόματου απεινιδωτή και τουλάχιστον θα έχουμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα τη Δευτέρα στο νησί της Κοπέλου. Πάμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το ταξίδι σας. Βλέπουμε εδώ πέρα το σκάφος που θα κάνετε το μεγάλο ταξίδι των 52 μιλίων, των 95 περίπου χιλιόμετρων. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Είναι κάτι που έχετε ξανακάνει βέβαια, αλλά πώς αισθάνεστε γι' αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι? Έχουν γίνει ακόμα δύο μεγάλα ταξίδια. Ένα ήταν ο γύρος Παγασιτικού, ακόμα ένα ήταν από εδώ μέχρι η παραλία του Σχοινιά στην Αθήνα, που ήταν και το μεγαλύτερο ταξίδι, ήταν τριών ημερών. Αυτή τη φορά πλέουμε λίγο πιο δύσκολα, λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά σε ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε να περάσουμε δύο μεγάλα μπουγάζια, τη Σιάθου και τη Σκοπέλου, τα οποία έχουμε πελαγίσει και καιρό. Οι δυνατότητες μας είναι για να ανταπεξέλθουμε στις καιρικές συνθήκες, μέχρι ενός ορίου βέβαια. Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι περισσότερο για τη δική μου ηλικία, η οποία μπορεί ο κοπηλάτης να κοπηλατήσει μεγαλύτερες αποστάσεις αντοχής και θέλω να δώσω και το μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία, μπορεί οποιοδήποτε να αθληθεί σε οποιοδήποτε άθλημα και να έχει όμορφες συγκινήσεις από αυτό. Απ' την άλλη, στο άθλημα της κοπηλασίας, που η κοπηλασία έχει μόνο sprint αγωνίσματα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε και αγωνίσματα στην κοπηλασία, τα οποία είναι endurance, είναι αντοχής. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλων αποστάσεων και με μικρότερων αποστάσεων, αλλά να έχουμε έναν αγώνα αντοχή στο μέλλον και να το χαιρόμαστε και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά και οι μικρότεροι βέβαια σε μια κατηγορία αντοχή. Θεωρείτε ότι αυτό το ταξίδι σας και αυτή η κίνηση που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το ταξίδι θα αποτελέσει έναυσμα για μικρούς αθλητές, αλλά και για μεγάλους να ξεκινήσουν το άθλημα της κοπηλασίας ή κάποιο άλλο άθλημα? Εγώ παρακινώ όλους, μικρούς μεγάλους, να αθληθούν. Δεν λέω ντε και καλά ότι πρέπει να γίνουμε κοπηλάτες. Έχουμε πολύ όμορφα αθλήματα, πάρα πολλά να επιλέξουμε. Λέω στους νέους και στους μεγαλύτερους να αθλούνται, να επιλέξουν ένα όμορφο άθλημα που τους εμπνέει και να βρίσκονται σε σωματική άσκηση. Αυτό μας δίνει καλύτερη υγεία, ευεξία, όλα είναι στα θετικά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ούριο άνεμο πραγματικά. Να πάνε όλα καλά στο ταξίδι Ιωάννα, σας. Πάσε, Ιωάννα, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Αν με ακούς, θα έχουμε το Σάββατο καλοκαιρό για να γίνει αυτό το ταξίδι. Και αν δεν υπάρχει καλός καιρός... Το Σάββατο θα έχουμε καλό καιρό για το ταξίδι. Τι σας λένε οι προβλέψεις σας? Η πρώτη εκκίνηση ήταν να την κάνουμε 9 το πρωί, 9 με 10 το πρωί του Σαββάτου. Πήραμε μετεωρολογικό ότι Σάββατο απόγευμα προς βράδυ, στο σημείο που θα περνάμε το πρώτο μπουγάζι, δεύτερο μπουγάζι Σκιάθου Σκοπέλου, μας δίνει 5 με 6 μποφόρ, το οποίο ήδη έχει αλλάξει πάλι βέβαια. Και για το λόγο αυτό μετακινήσαμε όλη την κίνησή μας, την πορεία μας, 8 ώρες πίσω. Για να έχουμε καλή πλεύση, καλό καιρό. Αυτό μας δίνει βέβαια και τη δυνατότητα ο τερματισμός μας να είναι σε ώρες που ο κόσμος θα είναι στην παραλία και θα έχει την ευκαιρία να δει και λιακή από κοντά τον τερματισμό μας. Και αυτό είναι στα θετικά. Θα φύγουμε βέβαια βράδυ, αλλά τερματίσουμε σε καλή ώρα. Θα γυρίσετε και ο κοπηλατώντας πίσω? Όχι, όχι, όχι. Θα σταματήσω, θα το φορτώσω στο φέρι και θα απολαύσω τη διαδρομή πιο ξεκούραστα στην επιστροφή. Λοιπόν, Ιωάννα, καλή επιτυχία να μεταφέρεις τον Νίκο το Σκιαθίτη και πολλά συγχαρητήρια για τις συνεχείς δράσεις του που αφήνουν μεγάλο, σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα και αθλητικό αποτύπωμα πάνω απ' όλα. Και φυσικά για τα πολλά μηνύματα που περνάει σε όλους, έτσι, και κυρίως ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Μας το υπενθυμίζει συχνά.
Καλή δύναμη να το ευχηθείς. Ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας και πάμε να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, στο στούντιό μας, την κυρία Βάσο Κοντοχρήστου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Κοντοχρήστου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα? Πολλούς έτσι προβληματίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα ήθελα να ξεκινήσω τι μας περιμένει από αύριο και μετά, καθώς αύριο είναι η τελευταία μέρα για το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση που έχει δοθεί. 30 Σεπτεμβρίου τελειώνει αυτό το μέτρο. Τι μας περιμένει ως καταναλωτές μετά? Όπως είπατε και εσείς, αύριο φαίνεται ότι τελειώνει η επιδότηση των 15 λεπτών που είχαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε κάτι νεότερο ως ανακοίνωση, γι' αυτό και το ότι θα παραταθεί για το παρουσιάζουμε ως δεδομένο. Ελπίζαμε, κάναμε μια δέηση ως αυτή την ώρα να παραταθεί, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι βασική ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν το υπολογίζει πλέον για να δώσει μία περαιτέρω παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε, αν όντως ισχύει σε αυτό και συνεχιστεί, από μεθαύριο θα αγοράζουμε 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, δυστυχώς. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, αμόλυβδη και πετρέλαιο να είναι στα ίδια επίπεδα. Και το θεωρώ και προσωπικά ολέθριο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται για μια σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών και φυσικά στον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνούμε ότι εδώ στη δική μας περιοχή έχουμε και τον αγροτικό τομέα που σε λίγο καιρό, μάλλον είναι ήδη στα χωράφια για τα καλαμπόκια και θα βγει και για την σπορά του σιταριού σε λίγες μέρες, που ήδη υπάρχει πρόβλημα και εκεί με τα σιτηρά. Με τι κόστος παραγωγής θα βγει να σπείρει όταν είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα η ενέργεια? Το έχουν καταλάβει ότι είναι τόσο κοντά και έρχεται τώρα αυτή η αύξηση, σας το λένε? Κάποιοι το έχουν καταλάβει, κάποιοι ακόμα δεν το έχουν καταλάβει, αλλά όταν θα έρθει δυστυχώς θα το καταλάβουμε πολύ γερά στο πετσί μας αυτό, γιατί το πετρέλαιο κίνησης κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιείται εκεί, χρησιμοποιείται στις μεταφορές και ήδη πάμε στο σούπερ μάρκετ και 50 ευρώ δεν φτάνουν για τίποτα. Θα ανεβούν ακόμα περαιτέρω τα τελικά προϊόντα στο ράφι με αυτή την αύξηση. Γι' αυτό και είπα ότι το θεωρώ ολέθριο για την αγορά αυτό, που είναι ήδη πιεσμένη από τις πληθωριστικές τάσεις που είμαστε σχεδόν στο 12%. Μάλλον το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ποιο είναι? Η ακρίβεια και το ενεργειακό. Άρα θα επιδενωθεί ακόμα περισσότερο το θέμα ενεργειακό και ακρίβεια με αυτή την αύξηση. Δεν ξέρω γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να το κρατήσει. Πραγματικά να δώσει παράταση σε αυτό το μέτρο, λέτε? Φυσικά θα πρέπει σίγουρα να δώσει παράταση, γιατί θα ανεβούν όλα τα προϊόντα ακόμα περισσότερο. Είναι βασικά μαθηματικά, δεν θέλει πολύ σκέψη αυτό. Με την αμόλυβδη τώρα τι γίνεται? Έχει σταθεροποιηθεί αυτό το φαινόμενο που είχαμε με τις διαρκείς αυξήσεις, διακυμάνσεις, θα λέγαμε? Αν αναλογιστούμε ότι το προηγούμενο τρίμηνο η αμόλυβδη ήταν στα 2,5 ευρώ και τώρα είμαστε στο 1,95, σίγουρα τα καύσιμα έχει πέσει η τιμή τους, αφού τώρα είμαστε στα 90 δολάρια από τα 130 που ήμασταν τον Ιούνιο. Είμαστε περίπου 50 λεπτά χαμηλότερα. Σίγουρα αυτό είναι ανακουφιστικό. Βέβαια όμως δεν είμαστε στα επίπεδα του 2019, που τότε είχαμε μία σταθερότητα. Το 2019 η αμόλυβδη είχε 1,60, ήταν 30 λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα. Και φαίνεται ότι αυτό το σχήμα δυστυχώς
Δεν θα σταματήσει. Το βασικό πρόβλημα είναι το φυσικό αέριο που η Ρωσία και μετά και την είδηση που ακούσαμε με το Nord Stream 2, εμένα πολύ με ταρακούνησε αυτό. Νομίζω ότι έκοψε κάθε διάβλο επικοινωνίας ή μελλοντικής λύσης ή μελλοντικής φιλίας, ειρήνης και όλα τα λοιπά. Έβλεπα χθες κάποιες μελέτες που έλεγαν ότι όταν πέρυσι κάποιος πλήρωνε για φυσικό αέριο 800 ευρώ τη χρονιά, φέτος θα πληρώσει 4.000 και λέω πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και να έρθω και στο πετρέλαιο θέρμανσης που από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ φτηνότερο από το φυσικό αέριο. Σε δύο εβδομάδες περίπου ξεκινάει η διάθεσή του, έτσι δεν είναι, ναι, 15 του μηνός. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει. Ναι. Κάθε χρονιά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να το επιδοτήσει με επιπλέον 25 λεπτά. Οπότε, αν έβγαινε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν περίπου στο 1,30, 1,40, κάπου εκεί η τιμή. Και για αυτούς που δικαιούνται την επιδότηση, άλλα 25 λεπτά που θα είναι το επίδομα για φέτος, γιατί αυξάνεται κατά 20%, θα βγει γύρω στο 1,10. Οι δικαιούχοι για φέτος θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δίνονται αρκετά κονδύλια και διευρύνονται και οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και επίσης, αυτό ήταν πρωτάκουστο πραγματικά που άκουσα στη ΔΕΘ, ότι όσοι επιστρέψουν πίσω στο πετρέλαιο θέρμανσης αυτοί που έχουν φυσικό αέριο, επιδοτούνται με άλλα 300 ευρώ, που τόσο περίπου κοστίζει και η μετατροπή για όσους έχουν κρατήσει τους καυστήρες και τις δεξαμενές. Γίνεται αυτό, το βλέπετε? Ναι. Κάποιοι δηλαδή που έχουν κρατήσει τους καυστήρες και τις δεξαμενές, 300 ευρώ είναι η αλλαγή. Πώς θα δώσουν 4.000 ευρώ για ενέργεια για την αντικατάσταση από την αρχή, ναι. Και αν βάλουμε και τις αυξητικές τάσεις που έχει και το ρεύμα, πραγματικά αυτό το ενεργειακό κοκτέιλ που έχουμε, εκρηκτικό κοκτέιλ μάλλον που υπάρχει στην ενέργεια, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα. Δεν ξέρουμε κατά πού να κάνουμε, από το ρεύμα, από το αέριο, από τη θέρμανση, τι λύσεις να βρούμε. Καλή οικονομία, αλλά νομίζω μέχρι ένα ποσοστό. Έχουν ανοίξει και στα πρατήρια υγρών καυσίμων τευτέρια ενδεχομένως κάποιοι που δεν μπορούν να πληρώσουν άμεσα και σας ζητούν πίσω στους χρόνους. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε συνήθως μετρητής, γιατί και εμείς πληρώνουμε απόλυτα μετρητή στα καύσιμα. Οπότε πολλά περιθώρια για πιστώσεις δεν υπάρχουν πια. Τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν, τώρα τα τελευταία χρόνια όλο και κυκλίνει αυτός έχει αγοράζει, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοντοχρήστο, που ήσασταν εδώ. Εγώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό χειμώνα να έχουμε. Επίσης. Λοιπόν, τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και πάμε στη Λάρισα για να υποδεχθούμε εκεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Βρίσκεται στη Λάρισα, έχει προγραμματιστεί ομιλία του εκεί για σήμερα το απόγευμα. Κύριε Βελόπουλε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαμακοβλή. Στο πλαίσιο της περιοδίας σας, λοιπόν, σταθμό σήμερα η Λάρισα, προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο η ομιλία σας. Περιοδεύοντας, λοιπόν, τι διαπιστώνετε? Άκουγα την κυρία προηγουμένως. Είπε η κυρία, μάλλον πρέπει να ήταν βενζινοπόλης ή πετρέλαιο θέρμανσης. Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, ναι. Ακριβώς. Την άκουγε και είπε κάτι πολύ έξυπνο ή αν θέλετε πολύ αληθινό, ότι πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία το συναντάμε αυτό το πράγμα. Εδώ ακριβώς πρέπει να μείνουμε, κυρία Σαμακοβλή, και να πούμε ότι αφού το συναντάμε πρώτη φορά έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι ως χώρα για αυτό που έρχεται, και από το 20 η Ελληνική Λύση είχε προειδοποιήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έρχεται αρμαγεδόνας και ενεργειακός και οικονομικός. Δυστυχώς δεν μας άκουσαν. Και φοβάμαι ότι έρχονται τα χειρότερα, ξέρετε. Ακόμη και ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει αύριο το πρωί, κυρία Σαμακοβλή, για να βρει η ενεργειακή οικονομία την σταθερά της, θα χρειαστούν τουλάχιστον 11 μήνες. Γιατί αυτό δεν σας άκουσαν, δεν ήθελαν να σας πιστέψουν? Θέλω να πιστεύω αυτό που λέτε. Όχι ότι έγινε από δόλο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι η επιλογή να μας ακούσουν ότι έρχεται ενεργειακή κρίση και πείνα, από το 20 το είπα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Κουτσούμπα, μέσα στη Βουλή υπάρχουν τα βίντεο. Δεν είναι τι θα πω εγώ. Υπάρχουν οι αποδείξεις. Το έλεγα ότι έρχεται πείνα και μάλιστα είχα προτείνει τότε να αγοράσουμε φυσικό αέριο που η τιμή μονάδος τότε ήταν 13-14 περίπου η τιμή. Σήμερα είναι περίπου 290
και 300 η τιμή μονάδος. Που σημαίνει ότι θα είχαμε τουλάχιστον να αγοράζαμε ένα δις, άλλα 10, 15, 20 δις στην άκρη χρήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αναξιοπαθούντες. Δυστυχώς, ξέρετε, αυτή η χώρα πηγαίνει στα τυφλά. Και πηγαίνει στα τυφλά γιατί οι πολιτικοί της σκέφτονται τις επόμενες εκλογές και τις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η διαφορετικότητα δική μας. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τις επόμενες γενναίες. Σε μια χώρα που το ακαταδίωκτο έχει γίνει επιστήμη. Σε μια χώρα που πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός λέει ότι δεν πειράζει. Δεν πέθαναν από ήταν εκτός ΜΕΘ. Και τώρα βγαίνει το θέμα. Δημοσιεύεται πλέον. Με ειδικές μελέτες και λένε ότι εκτός ΜΕΘ πέθαινε κόσμος γιατί δεν είχαμε ΜΕΘ. Και δεν παρέτηται η κυβέρνηση και δεν παρέτηται ο υπουργός. Σε μια χώρα που η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αλλά και η αυστηρότητα των μέτρων ήταν πέραν του δέοντος και πέραν του ανθρωπίνου, αν θέλετε, να αντισταθούν οι άνθρωποι και οι πολίτες. Φτάσαμε σε ένα σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι από επιλογές αυτής της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν όλα τα μέτρα της κυβέρνησης να συζητάμε τελικά αν υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ το λέω πολύ απλά, δεν υπάρχει. Διαχειριστές εντολών είναι. Διότι πολύ απλά η ενεργειακή κρίση μπορούσε να προβλεφθεί. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε. Μετά από κάθε πανδημία, εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχουμε οικονομική κρίση. Αφού λοιπόν υπήρχε η πανδημία, αυτοί που θεωρούν αυτή η πανδημία, θα έπρεπε να αναμένουν και την οικονομική κρίση. Άρα, δηλαδή λοιπόν, μιλάτε και για κακή διαχείριση και στην περίοδο της πανδημίας. Γιατί και οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν αυξήθηκαν κατά πολύ. Αυτό δεν δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Τα στοιχεία του κύριου Πλεύρη και του κύριου Μητσοτάκη είναι στοιχεία πραγματικά που πρέπει να αμφισβητηθούν και να παρέμβει εισαγγελέας. Και το λέω έτσι ομά. Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Αλλά τι κάνανε? Έκαναν το ακαταδίωκτο ώστε να μην μπορεί να διωχθεί κανείς τους. Ούτε γιατρός, ούτε επιτροπές, κανείς. Και πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και δεν τιμωρείται κανείς. Αυτό λοιπόν που λέγεται ακαταδίωκτο, εμείς θα το καταδιώξουμε. Θα καταδιώξουμε όλους τους ακαταδίωκτους αναδρομικά όμως. Για να τελειώνει το παραμύθι. Κουράστηκαν αναδρομικά να χαρίζουν ποινές, να χαρίζουν λεφτά, να διαγράφουν χρέη και ο άλλος να πληρώνει με το ειστέρημά του. Ποιο? Με τον κόπο του. Τα λαμόγια που υπάρχουν στη Siemens, Novartis, όλους αυτούς τους κλέφτες που τους ταΐσαμε δεκαετίες. Απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά λέτε. Δηλαδή, σχετικά με την πανδημία και με τις ζωές, γιατί χάθηκαν πολλοί άνθρωποι, αλλά σώθηκαν και πολλές ανθρώπινες ζωές. Εσείς δεν διαπιστώσατε τα στοιχεία που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δημοσιοποιούνταν ότι ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση από άλλες χώρες της Ευρώπης? Αν δείτε πραγματικά τα πραγματικά στοιχεία, ήμασταν από τις χειρότερες θέσεις. Τα πραγματικά στοιχεία. Εδώ τον κύριο Λίτα το απαγόρευσε να πάει στον Ερωδί να βλέπει τα στοιχεία. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά απαράδεκτοι και συντακτικοί τους, αλλά κυρίως στην ενημέρωση του ελληνικού λαού. Με ψέματα φτιάχνουν ιστορίες. Και αυτό είναι που με ενοχλεί ως άνθρωπο. Με ψέματα κινούνται και με ψέματα συμπεριφέρονται. Ψέμα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση, ξέρετε, για την Τουρκία. Είπε ότι όσοι παραβιάζουν τα σύνορα θα τιμωρούνται. Ναι. Έτσι δεν είπε? Ναι. Μπράβο. Τα ντρόν που πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά δεν παραβιάζουν τα σύνορα? Γιατί δεν καταρρύπτονται? Πρέπει να καταρρυφθούν. Δεν έχουν τι ανθρώπινο. Τι προτείνετε δηλαδή? Να πάμε κατάρρυψη σε πόλεμο? Αυτό, συγγνώμη, η αποτροπή και η άμυνα της χώρας σου είναι πόλεμος? Και αν χρειαστεί θα πας σε πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή μια επιθετική κίνηση? Όχι, είναι αμυντική, κάνετε λάθος. Ακόμη και το εγχειρίδιο του ΝΑΤΟ περί αμήνης και περί αποτροπής αυτό αναφέρει. Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν πετάξει πάνω από το σπίτι σας ή πάνω από το Βόλο ντρόν ή πάνω από την Ακρόπολη, πρέπει να το παρακολουθούμε αμέριμνοι, να κάνουμε όπως κοιμόμαστε? Ή, να το πω αλλιώς, το που μας είπαν στον κύριο Παπαδάκη, αν πετούσε ρωσικό ντρόν πάνω από την Αλεξανδρούπολη θα κατερριπτόταν, ναι ή όχι? Στο πιτσπιτήλ. Ρωσικό. Τα τουρκικά μπορούν να πετούν. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά η ελληνική λίστα έχει ξεκαθαρίσει μέσα της. Εμείς λέμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Και αυτά θα πούμε σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννη ο Ίδρυμα. Γι' αυτό δηλαδή, είμαστε εδώ, από το πρωί είμαστε. Δηλαδή, αν εσείς το δικό σας κόμμα είχε σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας, εσείς πώς θα απαντούσατε? Σε αυτή τη χώρα. Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα ταυτόχρονα. Κυρία Σαμακοβλή, σε αυτή τη χώρα κάνουμε την Τρόικα θεσμούς, βαφτίζουμε το κρέας ψάρι, βαφτίζουμε τον φόρο φορολογικά έσοδα. Αυτά τα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Και μου λέτε λοιπόν προκλητικότητα τι? Την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.
Δεν είναι προκλητικότητα η παραβίαση της εθνικής τους κυριαρχίας. Προκλητικότητα είναι μια φραστική, αν θέλετε, αναφορά για το Αιγαίο, να πει ο Ερντογκάν το Αιγαίο είναι τουρκικό. Αυτό είναι πρόκληση. Η πτήση να επερίπτεται πάνω από ελληνικό νησί, ένα ντρόν ή ένα αεροσκάφος, δεν είναι προκλητικότητα. Έχασαν πλέον οι λέξεις το νόημά τους. Ναι. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Εσείς λοιπόν θα το είχατε καταρρύψει τον ντρόν. Θα το είχαμε καταρρύψει. Τα ντρόνς, ναι, το επαναλαμβάνω, κατάρρυψη. Για να καταλάβουν ως... Ακούστε, τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις για να είσαι καλυμμένος διεθνώς. Στέλνεις νότα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία και τους ενημερώνεις ότι από αύριο το πρωί εγώ στην εθνική μου κυριαρχία θα καταρρύπτω τα αεροσκάφη. Ενημερώνεις ως αμυντική κίνηση. Είναι ενήμεροι όλοι. Τότε θα τρέχουν όλοι. Παραβιάσεις από πολεμικά αεροσκάφη δεν έχουμε, θα καταρρύπτατε και αυτά. Σας είπα για τα drones. Αν καταρρύψουμε 5 ή 1, 2 ή 3 drones, δεν ξαναπετάξει κανένας πάνω από το Αιγαίο. Τελεία και παύλα. Άρα επειδή αυτή δεν... είναι η τέκ. Όχι αεροσκάφη, επειδή δεν έχουν άνθρωπο drone. Αυτό λέτε. Μα για να είσαι τουλάχιστον συνεπής στις νατοικές σου συμφωνίες. Να μην κάνεις εσύ την επιθετική σου πράξη σε ένα φυσικό πρόσωπο. Άσχετα, επαναλαμβάνω, σου παραβιάζει την εθνική κυριαρχία. Ξεκινάς στέλνοντας ένα μήνυμα. Και τη δεύτερη μέρα καταρρύψει και το αεροσκάφος. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Αλλιώς, σας είπα, θα πετάνε πάνω από την Κέρκυρα τα τουρκικά αεροσκάφη και τα drones και θα λέμε δεν πειράζει, μην κάνουμε πόλεμο. Πάση θυσία πόλεμος σημαίνει θυσιάζω τα πάντα για να μην έχω πόλεμο ή ειρήνη. Εγώ λέω το εξής. Χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής αξιοπρέπειας. Που να λέει το εθνικό συμφέρον είναι πάνω από το διεθνές δίκαιο. Δεν νοείται άλλη παναχώρηση στα ελληνοτουρκικά. Θα χάσουμε το Αιγαίο όπως χάσαμε την Κύπρο. Αποστατικοποίησε η Νέα Δημοκρατία αποσύροντας τεθωρακισμένα από τα νησιά του Αιγαίου και τώρα δεν μπορούμε να πάμε τεθωρακισμένα. Θα τα πάμε στον Εύρο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αφόπλησε τα νησιά από τα βαριά οχήματα τεθωρακισμένα. Τι να συζητάμε τώρα. Okay. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και λένε ψέματα συνεχώς. Συνεχώς στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός σε όλους τους τομείς της πολιτικής καθημερινότητάς μας λέτε ότι ζούμε μέσα στο ψέμα. Δηλαδή, πουθενά δεν μας παρουσιάζουν τα αληθινά στοιχεία ή δεν είμαστε γνώστες της πραγματικότητας. Παντού ψέμα, παντού πλασματικά στοιχεία. Στη ζωή μου έμαθα να λέω ό,τι λέω με επιχειρήματα. Βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο ελληνικό κοινοβούλιο, δημοσίως, στις κάμερες και λέει ότι στο ελεφορία έχει μελέτες ότι δεν κολλάει ο κοροναϊός. Αυτό δεν είναι ψέμα. Έχετε είναι ακούσει όμως, ψέμα. Τα παίρνετε όλα επιμέρους. Έχετε ακούσει καμία αλήθεια. Όχι επιμέρους, όχι επιμέρους. Σας λέω αυτό που συμβαίνει. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει εγώ δεν ήμουν ενήμερος για το αν υπήρχε υποκλοπή. Όταν είναι ο προϊστάμενος αυτής της ιστορίας. Ωραία, βγαίνει κύριε Πρωθυπουργός... Βελόπουλε, έχετε ακούσει δηλαδή... καμία αλήθεια. Φοβούμαι πως όχι. Διότι αυτή η κυβέρνηση με τα ψέματα οικοδομεί επικοινωνιακή πολιτική. Αυτό είναι που προβληματίζει. Να σου πω κάτι. Πείτε μου, εμείς ένα κόμμα του 4%, 5, 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω πόσο είμαστε τώρα. Προβλέψαμε το 20 αυτό που ήρθε σήμερα. Τι χρειά έχει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος να καταλάβει ότι είμαστε η μοναδική φωνή της λογικής. Που βλέπουμε μπροστά. Να μας δώσει μια τετραετία. Να δώσει εντολή ο ελληνικός λαός αυτό το καινούριο να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτό ζητάμε. Όχι συγκυβερνήσεις. Το βλέπετε εφικτό αυτό, πιθανό? Ναι, γιατί αν δείτε το παράδειγμα της Μελώνη, ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται. Η Μελώνη ξεκίνησε με 4 και πήγε στο 25. Ο Τσίπρας ξεκίνησε με 4 και πήγε στο 30. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε με 4 και θα πάμε στο 40. Αρχεί ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι είμαστε η μοναδική ελπίδα για αυτόν. Είμαστε η ελπίδα του. Γιατί έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα και μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Όταν λέγω για τα πετρέλαια, όλοι γελούσαν. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Και τώρα, απαγορεύει η Νέα Δημοκρατία να γίνουν εξορίξεις. Έκλεισε τους λιγνίτες. Σας έχουν δώσει... Έκλεισε τους λιγνίτες. Ναι. Σας έχουν δώσει δηλαδή μεγαλύτερη αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα μας, τα αποτελέσματα των Ιταλικών εκλογών. Ναι, εγώ έχω επενδύσει στη λογική του Έλληνα. Βλέπω ότι ο Έλληνας έχει καταλάβει ότι είμαστε οι μοναδικοί που προειδοποιούσαμε και είχαμε ενημερώσει για το σχέδιο που πρέπει να κάνει η χώρα και για τον πρωτογενειτομία και για την αλληλεία και για την κτηνοτροφία και για αυτά που ήρθαν τώρα. Άρα ο Έλληνας που σκέφτεται λογικά θα αφήσει τα κόμματα μακριά και θα πει αυτοί οι άνθρωποι είχαν προβλέψει πολιτικά αυτό που ήρθε. Άρα έχουν άποψη, έχουν κρίση, θα τους στηρίξω.
Και βλέπω, ας πούμε, στον κόσμο, στη Λάρισα που κάναμε μια βόλτα, ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μετεκλογικές συνεργασίες, εκεί τη βλέπετε, δεν υπάρχει, άγρια. Δεν υπάρχει. Ήδη συνεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΠΑΣΟΚ. Δείτε τα νομοσχέδια, κάντε μια κάρτα στην τηλεόραση και δείξτε τα νομοσχέδια. Το 80 περίπου τη 100 των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας τα ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ. Το 50 περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σας πω. Αφού συμφωνούν στην διακυβέρνηση με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια, άρα συμφωνούν στα περισσότερα. Γιατί λοιπόν να μιλάμε για συγκυβέρνηση? Υπάρχει συγκυβέρνηση ήδη. Και αν χρειαστεί, σας φέρουν τα αποτελέσματα σε αυτή τη θέση, να χρειαστεί να συνεργαστείτε για να σχηματιστεί κυβέρνηση? Δεν θα μας φέρουν τα αποτελέσματα και με αν δεν κάνεις ποτέ πολιτική. Εμείς πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα μας φέρουν νικητές και θα πάρουμε εντολή. Αν όχι τώρα, στις επόμενες εκλογές. Θα πάρουμε εντολή να κυβερνήσουμε. Γιατί μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μάλιστα. Έχετε κάνει και μία δήλωση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι. Γιατί δημοσίως σε μεγάλα κανάλια έβγαιναν δημοσιογράφοι και μιλούσαν για κάτι το οποίο κανείς δεν ήξερε. Για σκάνερ και στις εκλογές. Σύρθηκε ο κ. Βορύδης, δεν απαντούσε σε εμάς, να απαντήσει το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε μετά από 10 μέρες την ερώτηση. Τι εννοείτε? Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν ισχύει αυτό. Η εκλογική αναμέτρηση, όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει, αν θυμάστε, στις ΗΠΑ. Ψηφίζεις, το περνάς από σκάνερ και το αποτέλεσμα βγαίνει μετά από κανένα δεκάλεπτο καπαλού. Με λογισμικά μπορεί να παρέμβει στις εκλογές. Αυτά λέω γιατί ξέρουμε τι λέμε. Ξέρουμε τι σκέφτονται. Σκέφτονται αλλίωση του αποτελέσματος. Δεν θα το επιτρέψουμε όμως. Δημοκρατικά. Το βλέπετε δηλαδή αυτό? Θεωρείτε ότι είναι βέβαιο? Για όλα τους έχω ικανούς. Γιατί όταν ασκείς πολιτική με ψέματα, είσαι ικανός για όλα. Και για το χειρότερο και για το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αυτή για το χειρότερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε, που είστε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Περιμένω όλους τους Λαρισινούς, όλους τους Θεσσαλούς σήμερα στο Κατζηγιάννη, 7 ώρα το απόγευμα στη Λάρισα. Ας έρθουν να μας ακούσουν, όχι να μας ψηφίσουν. Να είστε καλά και εσείς. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, και εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πάλι αύριο μαζί σας, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.